watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or not. Ωραία! Είσαι το 2014! Έρχεται το 2014! Και εγώ είμαι το 2014! Δεν είναι τέλεια! Λοιπόν, είναι σας πολλά τηλεφωνία μου, αγαπημένοι! Περάσαμε ακόμα μια χρονιά μαζί το 2013! Όπω! Έρχεται το 2014 να είναι καλύτερο, να μας φέρει χαρά, υγεία, ευημερία, Παναγία μου! Και Παναγία μου, ναι! Και Παναγία μου, να έρθει ο Σουμάχερ να γίνει καλά! Άντε, μπράβο! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου αυτού. Θα περάσουμε όμορφα, γιατί έχουμε και πολύ ωραίους καλεσμένους έτσι για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν να ξεκινήσει από τώρα, θέλω εγώ. Πάμε όμως σε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που ξέρει να λέει και πάμε ποιον μπροστά. Ποιον παιδί μου, τον είδαμε. Τον Πιβέ. Έχω κι άλλον αγαπημένο. Ποιον. Αυτόν όταν θα το παίξω, να αφήσουμε και μετά ναι. Να το ωραία, κάτσε να έρθουν τα παιδιά. Άντε, λοιπόν, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό γρήγορα. Έχω γιατί για έχω... σήμερα. Έτσι. Δείτε το quiz ή να δώσω το δώρο. Το δώρο. Θέλω το... Λοιπόν, πάμε. Αυτό το κορίτσι που εχθές ψάχνατε να βρείτε είναι η Τζένι Μπαλατσινού. Ωραιότατη. Κούκλα. Βεβαίως. Πάμε να δούμε το σημερινό μας. Α, ναι, είναι ένα κορίτσι που πρόσφατα πήγε στις Μαλδίβες. Τώρα είναι εκεί. Όχι, πρέπει να γύρισε, δεν ξέρω το πότε πρόγραμμα. Πότε γύρισε. Ακριβώς. Δεν ξέρω, πάντως. Δεν θα έκανε και την πρωτοχρονιά. Μπορεί. Για αυτές τις γιορτές πάντως πήγε στις εξωτικές Μαλδίβες. fumulive.papakistar.gr. Βεβαίως. Και πάμε να σας δείξω και το δώρο το σημερινό μας, το υπέροχο που θα το κερδίσει όποιος τηλεφωνήσει στο 1-47-48. Βεβαίως. Όλη αυτή η τεράστια υπέροχη σειρά με τα προϊόντα Dior που έχει τα πάντα, έχει make-up, έχει αρώματα, έχει μανό, έχει κραγιόν, έχει τσαντάκια, έχει νεσεσέρ, έχει μάσκαρα και κονσίλερ. Πόσα κομμάτια είναι ρε παιδιά, είναι τα μπερδεύω. Ψι, να σου πω κάτι, είναι πόσα είναι, 15. Όχι. Όλα αυτά τα κομμάτια θα 20 είναι. Θα γίνουν δικά σας αν τηλεφωνήσετε στο 1-4-8. Ένας άνθρωπος εκεί θα σας πει ένα διψήφιο νούμερο. Εσείς δεν θα απαντήσετε, αλλά θα το πληκτρολογήσετε πάρα πολύ γρήγορα. Και όποιος ή όποια, μάλλον οι δύο που θα το έχουν πληκτρολογήσει πιο γρήγορα από τους άλλους, θα κερδίσουν όλη αυτή τη σειρά των προϊόντων Christian Dior. Δύο πακέτα λοιπόν σε δύο πολύ γρήγορους. Βρε παιδιά! Καλώς ήρθατε! Χρόνια πολλά! Είστε έτοιμοι για να σας χορέψουμε. Για να βγούμε. Τα κορίτσια είναι πολύ Gatsby. Στα πόδια πώς σας φαινόμαστε. Ωραία. Πάμε Hamptons. Μπράβο. Θέλετε να πάμε να το παίξουμε παρέα μου. Λοιπόν, θα το παίξουμε μαζί. Ότι κάνει. Φυσικά, τελευταία. Έχω θεματάρες, πάμε. Το τέλο. Το τέλο πολύ. Πάμε σε έναν καλλιτέχνη να μας πει τα χρόνια πολλά. Ναι, ένα αγαπημένο, πραγματικά, ο οποίος μας λέει ένα εορταστικό τραγούδι στα ποντιακά. Και το χορεύει και ωραία. Και θέλω να δοκιμάσουμε και το χορό μετά. Καλέ, πάμε. Ωραία, το κάθε ζευγάρι θα το δοκιμάσει. Ποιος θα το χορέψει καλύτερα. Εγώ. Τέλεια. Πάμε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, τι χρόνου ξανά είσαι καλά. Thank you.
αλλά είναι ωραίο. Όχι, ναι, έχει όχι, ένα κομμάτι. Σαν ρίβερ ντανς. Έχει ένα τέτοιο, το οποίο το κάνει πολύ ωραίο ο Γιάννης. Να το, να το. Μπορείτε να μας το βάλετε λίγο. Βάλτε το να τον βλέπουμε όμως. Και να τον βλέπω κιόλας και να πάμε όλοι μαζί. Και αριστερά. Να, δεν γύρισε καλό. Δεν γύρισε ακόμα. Ωραία. Θέλετε να κάνουμε το βηματισμό του. Τώρα, τώρα, έλα. Είναι και το αχ, έλα. Όπα, και από εδώ. Εδώ το βλέπει το μεγάλο. Έτσι. Κάνει και το κεφάλι. Και αυτό. Αν το κάνω έτσι. Και από εδώ. Και από εδώ. Έλα, έλα και από εδώ. Και από εδώ. Καλά το, όχι το πολύ. Και το πολύ άντρο, ε. Και από εδώ. Ζαλιστήκαμε, βρε Φώτη. Έλα, φτάνει, το είπαμε. Μπράβο. Εγώ! Γιατί δεν θέλαμε αυτό. Γιατί μια χαρά δεν τα λέω, Γιάννη. Δεν είναι σωστό τώρα. Δεν μας είπαν ότι κάνανε αυτό οι συνεργάτες επάνω. Είναι οι μάγες μέρες. Τώρα αλλιώς θα. Ναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα να βάζει έναν άνθρωπο τον κόβεις και να κάνει. Όχι, κοίταξε. Δεν γελάω. Και του Γιάννη. Δεν γελάω. Του Γιάννη το. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Γι' αυτό το πήρα τα παιδιά. Για να το δω. Γιατί τσαντίστηκα δεν το πήρα. Βάλ το άλλη μια φορά να δεις. Όχι, δεν κάνει βαλίσμα, μια χαρά είναι. Γιάννη δεν είναι. Πάντως ο Γιάννης το ότι συνδυάζει τα χρώματα δέρμα, μαλλί, χρούχο. Τέλειο. Είναι μια απόκριση. Ένα όλο. Γιατί όταν είχε έρθει στην Τατιάνα ήταν ασημένιο. Βεβαίως, τώρα έγινε χρυσό. Το μαλλί ασημένιο. Το μαλλί, όλο είχε μια... Ναι, ήταν λίγο μπαρμπαρέλα. Τώρα το έκανε όλο χρυσό. Όλο, όλο, όλο. Μπράβο του. Και να πούμε πάλι μπράβο σε μια άλλη καλλιτέχνηδα η οποία μας εύχεται χρόνια πολλά για τη χρονιά αυτή όμως, ε. Ευτυχισμένο το 1914 να είναι το 1914. Βέβαια, το 14 ήταν ευτυχισμένο. Μας ταξιδέψατε πολλά τότε, χρόνια. Πολλά χρόνια. Ήταν μετά τον πρώτο. Κοίταξε, σε κρίση και σε ανέχεια και σε φτώχεια. Τελειώσανε η Βαλκανική. Πού το θυμήθηκε το 14. Με τα πολεμικά τότε, με τα πολεμικά τώρα. Ζούσε η Ζωζό το 14. Όχι, βέβαια. Σιγουρό. Έλα, παράδειγμα. Η Ζωζό δεν έχει το σωσίδιο που έχεις πάντως, να το ξέρεις. Όχι, Μαρία, από χρονιέρα μέρα. Με συγχωρείς, αλλά για να μην λες για τη Ζωζό. Την έχω δει. Τι έκανε καινούργια διαιτά. Συλληπίτε θα γίνω σε 10 μέρες. Θα κάνω αυτό με τις βεντούζες. Άμα γεια σου. Κλαράκι. Θα πας να πληρώσεις αυτό με τις βεντούζες. Σταμάτα προχώρα. Θα βεντουζώνες, ε. Σταματήστε καλά. Θα του ρουβίξουν το αίμα. Έτσι έχει προσφορά. Έχω όμως και άλλες ευχές για αυτόν τον χρόνο. Κι άλλο σκέφτηκε να μας ευχηθεί για το 1914. Πάντως σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι πολύ πιο καλύτερη από το 1913 που αφήνουμε. Εφέπε. Πολύ πιο καλύτερη ευχή. Ναι. Το 14 θα είναι πιο το 1914 θα είναι καλύτερο. Καλύτερο από το 13. Συνεννοήθηκε όμως με τη Ζωζό. Τι σου λέει, η Ζωζό χρόνια πολλά το 14, καλύτερο το 14 το 13. Πάμε τέλεια. Μακάρι ρε παιδιά τέλεια. Να είναι καλύτερο. Αν ζούσαμε πάλι τον αιώνα πριν, ρε τι έχουμε να πάμε. Τα είχαμε μπροστά μας ωραία πράγματα. Ωραία όλα. Τα είχαμε τη δεκαετία του κλεψίματος, θα τα ξέραμε νωρίτερα. Σωστό κι αυτό. Θα βλέπεις τον Ντομπούλογλου. Το αγόρι μου. Αχ, το, τι όνομα και αυτό, το Μπούλο. Τι ωραίο που το λένε για Μερακλήδη. Είναι δράμα. Το Μπούλο. Εγώ νόμιζα στην αρχή, επειδή δεν ήξερα τον κύριο Δικά μου, κάνει μια πλάκα και με κοροϊδεύει. Ναι, το παιδί. Πρέπει να τον κοροϊδεύει πολύ στο σχολείο το Μπούλο. Εμένα που με λένε Μπούλο. Γι' αυτό μεγάλωσε και έλεγε. Μεγαλώσω, εγώ θα τους δείξω. Να με, θα σου δείξω εγώ τι σημαίνει το μπούλογλου. Έτσι, να το στείλω για τον μπροστά του. Πάμε να δούμε ένα κορίτσι που είναι το πάντα όλα. Έχει πολύ μεγάλη καρδιά. Πολύ το μπούλογλου. Τι. Πολύ μεγάλη καρδιά. Τετραπάσκαλα. Πάσκαλα, κοίτα κοπελιά να μαθαίνεις. Είσαι κάτω από το μηδέν.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Κουζίν» με την Αθήνα Πανδώρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του Κόντρα. Παιδιά, βάλτε πάλι το κορίτσι να το δούμε στην αρχή. Μ' αρέσει που το έχει κιόλας. Βάλει το κόκκινο, να το τονίσει, ας πει. Αυτό είναι η περιοχή μου. Να ξέρεις κάτι, αυτό το κορίτσι στο σχολείο έκανε κατακόρυφο. Όχι, γιατί τη φρονόταν. Ούτε ρόδα. Ούτε ρόδα μπορούσε. Την ρόδα κυλάει. Ναι, αλλά τρως χαστούκι. Και ένα κι άλλο. Λοιπόν, και εφόσον είπαμε για το στήθος, να πούμε και για το μυαλό. Α. Σήμερα και αύριο, δύο ημέρες που καταρχήν το μυαλό δουλεύει καλά. Δουλεύει καλά το μυαλό. Τι θα αγαπώ, μωρέ, παίρνει. Το μυαλό ξελαμπλουκάρει. Άλλο μυαλό. Τι θέλει το μυαλό. Τι θέλει το μυαλό, τόσο να είναι. Πολύ μυαλό θέλει, τόσο. Το μέγεθος μετράει στο μυαλό. Κατάλαβες. Φέρτε την καλεσμένη σας, παρακαλώ για μένα. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Ναι, αν πας καλεσμένος όμως σε μια άλλη εκπομπή, υπάρχει περίπτωση λίγο να σε... όταν φεύγεις, ας πούμε, να πούν τα χειρότερα από πίσω. Πού είναι, πού είναι ο Λουκάς, έτσι, άστα. Πήγε η Αραβανή. Η Αραβανή. Πήγε στο... Λιάκα και Τσικορδά. Και κάποια στιγμή στο πλατό, ποιος ξέρει, βγήκε έξω ή της είπαν να περίμενε να βάλουμε ένα θέμπανε. Μόλις ρωτήσανε πού είναι η Αραβανή. Τάπαν στον αέρα. Είπε η Σταμάτη. Η Αραβανή δεν πήγε τουαλέτα. Σήμερα. Έρχεται. Έφαγε κάτι με μακάρον. Δεν πειράζει. Πήγε στην τουαλέτα η Αραβανή. Έφαγε κάτι με μακάρον και την πήγε. Άσε η Αραβανή. Ερχόταν μετά η Αραβανή, άντε να κάνει εκπομπή. Τι να τη ρωτήσεις μετά. Πώς είναι η κυλίτσα σου. Δηλαδή όλος ο κόσμος έχει πει, ας πούμε, η Σάστα στα μάτια πριν για την Αραβανή που ήταν και τι έκανε κιόλας βέβαια συγκεκριμένα. Να. Κατάλαβες. Ναι. Και μετά κάθεσαι. Και το κάνεις και εικόνα τώρα. Και σκέψεις μετά η Αραβανή να πει δεν μπορώ να μιλήσω για τα προσωπικά μου. Αφού μίλησαν οι άλλοι. Τι να πούμε. Πως δεν βάλαν και μικρόφωνα στην τουαλέτα. Λοιπόν, μια και σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή με το 1913-1914, θέλω να σας πάω σε εορταστικό πρόγραμμα του 1988. Έλα! Βεβαίως. Αγαπημένο. Λοιπόν, χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που λεγόταν Χριστούγεννα με αστέρια. Και βέβαια, δεν θα μπορούσε να, ήταν, να μην ήταν εκεί, Αλίκη Βιουκλάκη. Κράτα με γερά και έλα μια φορά να πάμε εκεί. Ο κόσμος όνειρο θα μοιάζει. Κράτα με γερά και έλα μια φορά εγώ και εσύ. Η αγάπη χρόνια δεν κοιτάζει. Είναι όντως το 1988 γιατί το 87 παίζανε στην παράσταση λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά. Στο καλοκαιρινό Αθήνα. Το 87 ήταν το καλοκαίρι του 87 ή το καλοκαίρι του 88. Το καλοκαίρι του 87 και συνεχίστηκε και μετά στο θέατρο Αλίκη. Μάλιστα. Για τα θυμάμαι, έχω πάει εγώ. Δεν ήταν το καλοκαίρι του 88 στο Αθήνα. Άρα είναι τα Χριστούγεννα το 88. Το οποίο λεγόταν βασιλικό θέατρο, παιδιά, στο πεδίο του Άρεο. Όχι, παιδί μου, το Αθήνεων είναι στην Αλεξάνδρα. Λοιπόν. Λέκαλε, Μάρνη και Πατησίων. Και Αλεξάνδρας. Εκεί, Αλεξάνδρα, ναι. Σκάι, Αλεξάνδρα, σε πάνω. Αλλού με πήγανε και νομίζω ότι έχω δει την τίποτα, τίποτα, ψέματα. Θέλω αλλά να πούμε όμως τώρα. Αλλά πρέπει να όταν πρωτογνωρίστηκα, ναι. Σε αυτή την παράσταση σε αυτή την γνωρώνη ναι. Παράσταση και γνωρίστηκα. Και είναι ο Σπυρόπουλος τώρα σε αυτό το βίντεο πόσο, 20 χρονών. Πόσο είναι τώρα, 45. Τι λες καλά, ήταν 50 ο Σπυρόπουλος. Όχι, καλά. Γιατί. Όχι, ρωτάω καλέ, δεν είμαι, μη βιδέρνετε, πόσο χρονών είναι, λέω. 50 είναι. 50, όχι, ζωηνά έχει. 50, ζωηνά έχει. Εδώ πήγε Γιάννης 51. Έλα, Μαρία, 51. Να σας πω όμως ότι στην ίδια εκπομπή γίνεται το φοβερό ντουέτο τραγουδιστικό, τραγουδάει η Αλίκη με τον Γιάννη Πάριο. Φυσικά δεν λένε ένα οποιοδήποτε τραγούδι, αλλά έχουν μεταφράσει το Imagine του Τζον Λένον. Τέλειο. Γιώκο Όνο, δηλαδή, Αλίκη. Άστα. Φαντάσου τέτοιο βράδυ. Φαντάσου τέτοιο βράδυ. Πόσο Θεός θα έρθει. Να δε, να δε, τι κι αν όνειρο έχει μείνει. Τι κι αν όνειρο έχει μείνει. Τέτοιας νύχτας.
φυγή. Με αγάπη και ειρήνη ας γιορτάσει η πόλη. Ευχαριστήσουμε τον Πασκάλη Μακτζάνα που μας το έδωσε αυτό το βίντεο, που το βρήκε μάλλον και μας το έδωσε. Ο αγαπημένος Πασκάλη Μακτζάνας. Βέβαια. Και πού πάμε, Λουκά. Να πούμε και εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου τα παλιά. Γιατί πρέπει να ζεις το σήμερα. Και με αυτή την ατάκα σας πηγαίνω σε μια εξαιρετική ανασκόπηση που έχω κάνει για το 2013. Γιατί ήταν μια εξαιρετικά δυσάρεστη χρονιά για πολλούς. Για τη χώρα σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά υπήρχαν γεγονότα τα οποία πυροδότησαν τρελές επισκεψιμότητες στα social media, πάρα πολλά σχόλια. Και νομίζω ότι τα social media ήταν η πρώτη χρονιά που φουντώσανε πολύ, τουλάχιστον εδώ. Νομίζω επηρεάζουν πολύ περισσότερο τις καθυστάσεις πλέον από τα παραδοσιακά media, τα social media. Βέβαια, γιατί ξέρεις ότι κυκλοφορούν αφιλτράριστες, χωρίς λογοκρισία, ειδήσεις κανονικές. Και να μας βγουν λοιπόν οι Bieber και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, όχι, αγαπάμε Bieber πιο πολύ και από τον Καναδά. Καλά, φουλό. Κάνα καλό δεν έχετε να πείτε για τον Bieber. Πείτε ένα καλό, σας παρακαλώ, πείτε τώρα ένα καλό. Ο Bieber είναι καλό παιδί. Ναι, πολύ. Πολύ. Και ταλαντούχο παιδί. Και εξελίσσεται σε εξαίρετο νέο και θα γίνει πολύ καλός. Μέχρι να πει το 14, είπαμε να καλώνω. Και είναι πάμπλουτος. Λοιπόν, οπότε τι σας έχω μαζέψει. Σας έχω μαζέψει τα ζώα τα οποία κάναν πρωτοσέλιδα και εμφανίστηκαν και είναι χαμούλης. Ανάμεσα στα ζώα επέλεξα δύο. Το ανάπηρο γουρουνάκι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Και την Grumpy Cat, η οποία είναι η γάτα που κάνει πάντα μούτες, γιατί είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένη από όλα όσα συμβαίνουν γύρω. Σας έχω την πιο ισχυρή προσωπικότητα, όπως αναδείχθηκε από τα social media, που είναι ο Πάπας Φραγκίσκος. Τέλειος. Ο οποίος, να πούμε εδώ, ότι χθες ανακοίνωσε στο περιοδικό Esquire ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ο πιο καλυμμένος άντρας του 2014. Έγινε χαμούλης βέβαια στον κόσμο. Yeah. Για ποιο λόγο είναι ο πιο καλωδημένο. Νομίζω ότι το βάλανε για την επιρροή του και ακριβώς, για το cool στυλ του. Ακριβώς, για τη σημειολογία του στυλ του. Δηλαδή ότι με το στυλ του δείχνει ότι είναι ένας πολύ ταπεινός και cool τύπος. Σας έχω το Harlem Shake, το οποίο έκανε την ιστερία του αιώνα. Σας έχω την Beyoncé, η οποία βγήκε η πιο εμπορική καλλιτέχνηδα στη μουσική σκηνή. Yeah. Σας έχω το twerking. Σας έχω το τραγούδι το οποίο έχει κατηγορηθεί από πάρα πολλές οργανώσεις γυναικών γιατί προωθεί το βιασμό. Ένα τραγούδι που το ακούμε συνέχεια παντού. Και βέβαια σας έχω τον χειρότερο πολιτικό της χρονιάς και το γεγονός το οποίο έκανε τους πάντες να πούν «Ζει το βασιλιάς της Αγγλίας», δηλαδή τα πριγκιπικά βαφτίσια. Όλα αυτά, 2013, μπράβο σου! Το 2014, καλύτερο! Ήταν μια χρονιά που τα είχε όλα, μα όλα. Μια χρονιά με τραγούδια που προκάλεσαν χαμό, αφού πέρα από τα Ερτζιανά αναστάτουσαν και τις γυναίκες, καθώς οι στίχοι τους φέρεται να εξυπνούν τον βιασμό. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο πολύ συζητημένο σημείο των καιρών του 2013. Στην επικαιρότητα της πανίδας, την παράσταση έκλεψε ένα γουρουνάκι που γεννήθηκε χωρίς τα πίσω πόδια του και η αναπηρία του το ανέδειξε σε μασκότ των αδικημένων του κόσμου τούτου. Ο Chris B. Bacon έγινε star, αλλά τη στιγμή που έτρεχε μέσα στην καλή χαρά γιορτάζοντας την δημοτικότητά του, Σνιάρφ, μια γάτα απόλυτα κατακριτική, μια γάτα με νεύρα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, έκλεψε την παράσταση και κατάφερε να έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο likes στη σελίδα της στο Facebook, ενώ μαζεύει χρήμα με βιβλία και λοιπές επιχειρηματικές κινήσεις. Η αντίπαλος της Grumpy Cat, η Lil Dub, σχεδιάζει την αντεκδίκησή της. Θα ούμπλεξεις με γάτες, εκτός κι αν είσαι γάτος. Και δει γάτος με πέταλα, καθολικός, από την Αργεντινή φερμένος, που στα νιάτα του δούλευε πορτιέρης, που αγαπάει το ποδόσφαιρο και κυκλοφορεί τα βράδια στους δρόμους γύρω από το Βατικανό σε νυχτερινές εξορμήσεις αλληλεγγύης για να βοηθήσει τους φτωχούς. Ο Πάπας Φραγκίσκος έγινε το πιο δημοφιλές σε αναζητήσεις όνομα για το 2013, κάτι που βρίσκει σύμφωνο τον Θεό τον ίδιο. Κολοτερορίτσα! Ανάμεσα σε άλλα, ο χορός της παράνοιας Harlem Shake πλημμυρίσε σαν τσουνάμι το ίντερνετ, καταδικάζοντας σε ξεγοφιάσματα άπειρους εφάνταστους χρήστες που επιδόθηκαν στο σχιζοφρενικό ρυθμό του έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Αλλά
η εν λόγω μανία μάλλον άφησε αδιάφορη την Sasha Fierce, την κυρία Carter, ή αυτή που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε απλά ως Beyoncé. Η 32χρονη ντίβα κατάφερε να γίνει με την περιοδία αλλά και τις κακομαθημενιές της η πιο πολύ συζητημένη στάρ της χρονιάς, κάτι που έκανε το κύμα από πίσω έξαλλο. Περίπου. Ίσως γι' αυτό η Kim Kardashian επιδόθηκε στην τάση που κατέκλυσε τα social media φέτος. Το selfie ή αλλιώς η συνήθεια βγάζω τον εαυτό μου φωτογραφία και τον ποστάρω online για να με θαυμάσουν, η οποία έγινε και η νέα λέξη της χρονιάς σύμφωνα με το αγγλοσαξονικό λεξικό της Οξφόρδης. Ενώ παράλληλα αναδείχθηκε στην τελευταία μόδα των εγωκεντρικών που εγωκεντρικά θα φάνε τα λυσακά τους. Αν και κάποια selfies έχουν αξία συμπαντική. Σε άλλα νέα της χρονιάς, η χορογραφία που έκανε τους πάντες να αναστατωθούν ονομάστηκε twerking. Αφορά σε οπίσθια που ανεβοκατεβαίνουν σε φρενήρες ρυθμούς, σαν να κάνουν σεξ. Ή προτίθεται να επιδοθούν σε αυτό. Και κάπως έτσι, το twerking έγινε best seller σε επώνυμους, ανώνυμους και περιόνυμους. Όπως η Miley που το γνωρίζει καλύτερα από όλους. Και ενώ εκεί που υπέθετες ότι ο Ομπάμα και το προβληματικό Obamacare που κατακρύμνησε τη δημοτικότητά του θα τον αναδείκνυε σε πιο δημοφιλή στο διαδίκτυο πολιτικό για τους εντελώς λάθος λόγους, ο γείτονας Ερντογάν για το νέο οθωμανικό του όραμα που δεν βρήκε καθόλου σύμφωνους όσους συμπολίτες του επιθυμούν να ζουν στο σήμερα, πήρε τη σκυτάλη του πιο μισητού πολιτικού του πλανήτη. Αλλά όλα ήταν καλά τη χρονιά που πέρασε, γιατί ήρθε στη ζωή ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου της Βρετανίας. Το Buckingham εντυπωσίασε με το μινιμαλισμό της παράστασης των γαλαζοαίματων βαφτισίων και όλοι θα ζήσουν καλά και εμείς χειρότερα, αφού ούτε George μας λένε, ούτε την περιουσία αυτού του ζουμερού πιτσιρικά που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια θα κληρονομήσουμε όσα 2013 και αν περάσουν από πάνω μας. Ανάθεμα. Ωραίο παιδάκι. Ωραίο παιδάκι και πλούσιο παιδάκι. Χρονιά. Γιατί τα δίνουνε με φορέματα. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι παλιά φορεσιά τη Βικτόρια. Πάντα τα βαφτίσια παλιά. Ήταν με κάποια ρουχαλάκια τέτοια. Τι, στα, στα βασιλικά όχι, παλάτια. Όχι, όχι, όχι μόνο στα παλάτια. Τι, και εδώ βάζανε φορεματάκια στα αγοράκια. Γιατί δεν βάζανε με φιωγκάκια, ναι, αν δεν θυμάσαι παλιές φωτογραφίες. Ο Ρεμιτούλης του Πουπάι δεν φοράει μόνιμο σε ένα. Σε μα και εσύ με το Ρεμιτούλη. Μα να μην το σκεφτεί. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τι θα κάνουμε. Πάμε σε διαγωνισμό, θέλετε. Ναι, ναι. Θέλω να σας δώσω, κορίτσια μου, υπέροχα προϊόντα του Christian του Dior, εξαιρετικά. Πάρα πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με μακιγιάζ, με περιποίηση, φοντετέν, αρώματα, νεσεσέρ για να τα βάλετε, σκιές, μάσκαρες, ρούζ, κραγιόν, μανό, lip gloss, eyeliner, concealer, μάσκαρα, φοντετέν, πούδρα, το είπα το άρωμα. Το είπε το όλα αυτά είναι δικά σας, πάρα πολύ. Αν τηλεφωνήσετε στο 147-48. Θα ακούσετε κάποιον να σας λέει δύο νούμερα. Θα τα πληκτρολογήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί οι δύο πιο γρήγοροι θα κερδίσουν από δύο σετ αυτής της σειράς. Okay. Πάμε λοιπόν, τώρα σε διαφημίσεις. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και έχουμε εκπλήξεις. Γύρω έχουμε μετά, φυσικά. Αλφα γύρω. Έλα, πάμε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση. Αυτό έχω να σας πω, τίποτα άλλο. Τελευταία μέρα του 13! Από αύριο θα λέμε 14! Παναγία μου, να... δεν είπα Σοφία, το ξέρω, αλλά δεν ένιωσες μέσα σου κάτι. Ότι μεγαλώνουμε. Αμάν πια. Σιγά καλή. Το ένιωσες. Πάντα οι αρχές έχουν έτσι μια διάθεση να αναδιοργανωθείς, να αναπροσαρμοστείς. Να βάλει στόχου, το τέλο τη χρονιά να βάλει τα ίδια. Ότι ήταν χάλια χρονιά να φύγει γρήγορα να έρθει καινούργια, αλλά δεν έχει σημασία. Στην αρχή έχει γκάζι. Για να κλείσει ωραία λοιπόν η χρονιά που φεύγει, κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σα. Με ένα μόνο τηλεφώνημα μπορείτε να κερδίσετε μια πολύ μεγάλη σειρά καλλιτικών Christian Dior, να γίνουν δικά σα
Δύο νικήτριες, αυτές που θα τηλεφωνήσουν στο 1-47-48, θα ακούσουν το διψήφιο νούμερο που θα τους πούνε, θα το πληκτρολογήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και οι πιο γρήγορες θα έχουν να βάλουν αυτά τα ωραία μέσα στο 2014 να λάμπουν, να μοσχοβολάνε και να είναι κούκλες. Κριστιαν Ντιόρ, μεγάλο πακέτο για σας. Λοιπόν, και πού θα πάμε σήμερα το ξημέρωμα? Στο Σίδνεϊ! Στο Σίδνεϊ! Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όλα ξεκινούν με ένα Nescafé. Και 5 η ώρα το πρωί ξεκινάει το μεγάλο πάρτι του Nescafé στο City Link, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βουκουρεστίου. Άκου να δεις τι έχει να γίνει. Θα πας εκεί πέρα, έχει ένα μεγάλο δέντρο με βασιλόπιτα που θα κερδίσουν πόσοι 10 τυχεροί τι? Από αυτό το δέντρο θα κερδίσουν συσκευές της Dolce Gusto Nescafé, έτσι. Επίσης έχει και fortune cookies, τα οποία μέσα εκτός από τις ευχές 20 θα κερδίσουν τυχεροί τον καφέ για όλο το χρόνο. Nescafé Classic. Βεβαίως. Για ολόκληρο χρόνο με κόκκινες κούπες και τα γνωστά. Όλοι όμως όσοι πάτε θα πάρετε από μία κούπα με τη φωτογραφία σας που θα βγάλετε εκείνη τη στιγμή για να τη θυμόσαστε να έχετε αυτό το ενθύμιο. Και έχουμε DJ set όλο το βράδυ και βέβαια στις 6.30 το πρωί βγαίνει Μύρονα Στρατής και Ματιάμπα! Το City Link σε αυτή την υπέροχη υποδοχή του 2014 από την Nestlé και τον Nescafé θα έχει και αστρολόγο. Την οποία θα την κοιτάνε όλοι από πάνω μας να τη λένε: πείτε μου, ηχθείς σας παρακαλώ, με αεροσκόπο κρυό, πώς το βλέπετε. Ηχθείς πάνε καλά το 2014. Ξέρω, τα έχω πάρει εγώ, κύριε. Λοιπόν, θα πάμε όλοι εκεί, αλλά εμείς θα σας δώσουμε την ευκαιρία να πάτε 5 τυχεροί, έτσι δώρο από εμάς, μαζί με την παρέα σας. Δηλαδή, μια τετραπλή πρόσκληση θα πάρει ο καθένας. Αρκεί να στείλετε ένα mail γρήγορα, fumulive@star.gr. 5 τυχεροί από μια τετραπλή πρόσκληση για σήμερα το ξημέρωμα που ξεκινάει. Άντε ρε παιδιά, και καλή χρονιά. Άντε, πάμε τώρα πρώτο γύρο. Πάμε τελευταίο πρώτο γύρο. Το τέλο πολύ! Αχ, παιδιά μου, Ναι, παιδιά μου, το 13 ξέρω ότι σας έχω πια κουράσει να σας λέω ότι ήταν η χρονιά της Ίδρυκας, αλλά εγώ πλέον όσο πια... και το 14, να είναι ακόμα πιο. Λες, ρε Μαρία, γιατί να σου πω κάτι. Αυτής της Ίδρυκας, όχι καμιά σοβαρή και επικίνδυνη. Εγώ, ειλικρινά, παιδιά μου, όσο για λεπενίτσα, αρχίζω και έχω υπαρξιακά προβλήματα, γιατί με ξεπερνούν. Με ξεπερνούν τα δεδομένα, παιδιά μου, και τα γεγονότα τα ίδια. Διότι ακόμα και άνθρωποι που, ρε παιδί μου, δεν λέγανε κακό λόγο για κανένα. Ας πούμε, ήξερες, Λιάγκας και Ουγγαρέζος, στανταράκι. Την μπουλέφα έκαναν στο στόμα τους, την αραπανή, γενικά θα περνούσε η εβδομάδα. Τώρα όμως, παιδιά μου, ακόμα και πρόσωπα, υπεράνω υποψίας. Δείχνεις Παναγία, όχι άλλε πενίτσα εσύ. Ναι, ρε, εσύ Μαρία. Πρέπει να γίνεις βόας κροταλίας, κάτι μέσα στην καινούργια χρονιά. Βόας κροταλίας, κατάλαβες, γι' αυτό λέω. Άμα πάω και τίποτα παραπάνω τις γιορτές, θα γίνω. Αλλά, παιδιά μου, σας έλεγα ότι ακόμα και πρόσωπα υπεράνω υποψίας. Πού γούλε εγώ τώρα. Άννα Βύση. Δεν έχει πει τόσα χρόνια κουβέντα. Άνοιξε και είπε κακία η Άννα. Είπε, παιδιά. Η απόλυτη. Η απόλυτη. Φαρμάκος, η απόλυτη. Την απόλυτη Ίδρυκα της χρονιάς, μη σου πω. Θα σου πω συγκεκριμένα δήλωση. Να την έχω εδώ, να την έχω πρόχειρη. Να, συγγνώμη. Ας ασχοληθεί με τη δική του την καριέρα που δεν είναι και τόσο καλή τα τελευταία χρόνια και σε αφήσει τη δική μου. Είπε η απόλυτη. Είπε η απόλυτη. Το θυμάμαι, νομίζω. Τώρα ή παλιά. Καλέ μέσα στο 13, γιατί σα λέω αυτό. Το θυμάμαι. Το θυμάσαι. Έλα, άρα λοιπόν είστε και έτοιμοι, μου φαίνεται. Ναι, αλλά βάζει βίντεο, έπρεπε να βάλει φρέσκο πράγμα. Καλέ, έχω πολύ πράγμα μέσα. Μια φορμή είναι η Ανούλα. Μετά σου έχω πολύ πράγμα μέσα. Για ποιον λοιπόν συνάδελφό της, όπου συνάδελφος μπορεί να είναι και άντρας και γυναίκα, το διευκρινίζω. Είπε η Άννα Βύση, ας ασχοληθεί με τη δική του καριέρα που δεν είναι και τόσο καλή τα τελευταία 10 χρόνια και ας αφήσει τη δική μου. Έλα μου, άντρας μου. Είναι, γιατί είπε, ναι. Ας ασχοληθεί με τη δική του. Πρέστο, το εξηγώ ότι εγώ την έχω παραποιήσει λίγο τη δήλωση, τι να βάλω, τούτης, ωραία, τούτης, άπαπα. Άλφα για σένα, Μαρία μου, το Νότι Σφακιανάκη, που δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, αλλά όλο το 13 ο Σφακιανάκης με το Ρέμο μαλλιοτραβήχτηκαν. Άρα λοιπόν, η Άννα που είναι μαζί με το Ρέμο, μήπως είπε κάτι. Β. Την Άντζελα Δημητρίου, που γενικώς η Άντζελα δεν έχουμε και δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους της, να τα λέμε αυτά. Γ. Τη Δέσποινα τη Βανδύ, που έχουν μια κόντρα που κρατάει χρόνια τώρα. Κάνε ψέματα. Η Δέλτα, τον Γιώργο, τον Ταλάρα, που τα είχαν παλιά, θυμάσαι. Θυμάμαι και νομίζω ότι γι' αυτόν το είπε. Λες. Γεια σου, μάνα μου. Γιατί μου πάει και το 10 χρόνια που η καριέρα του. Κάτι είχε πει και ο Ταλάρα. Τώρα την επανάληψη. Λοιπόν, όχι, να σου πω κάτι. Έχεις και τα τελευταία. Καλέ, έχω ανθολόγιο. Έχω κάνει πραγματικά ανθολόγιο όλη τη χρονιά. Γιατί, παιδιά μου, καταρχήν μάθαμε ανθρώπους μόνο από την ίδρυγά τους. Για παράδειγμα, τον ήξερες εσύ τον Αγάθωνα το 12?
Τον ήξερε, αλλά. Να πω, δεν τον έμαθα από την Ίδρυγκα τον Αγάθωνα. Εννοώ ότι τον έμαθα και από την Eurovision. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ψηφίστηκε να μα εκπλήσει. Ναι, αλλά στο ανθολόγιο του 13 δεν θα βάλει την ατάκα που είχε πει για τον Πασχάλη και τη γυναίκα του που το δέρνει κάθε μέρα. Ναι, και μπλιάξει. Καλά, αυτό το ξέραμε. Μπλιάξει. Συγγνώμη. Δεν θα βάλει την φοβερή ατάκα που είχε πει για τον Ζαφίρι του Μελά ότι μοιάζει με μπρομόσκυλο. Αυτό ναι. Σου έχω κι άλλο καλύτερο. Ποιο συνάδελφο του Νότι Φακενάκη είπε ότι είχε γίνει πλέον η μορφωμένη Άντζελα Δημητρίου. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ο Σταμάτης Γονίδης, καλέ. Εγώ θα σας τώρα τα λέω. Το είπε. Μα πού ζείτε, βρε, σας έχω πολύ πράγμα μέσα. Άντε, και το αγαπημένο μου όλων. Ναι. Η ατάκα, η φοβερή που είπε η Ελισάβετ Σπανού σχετικά με τα γυρίσματα που κάνει στην Αμερική. Η Τόνια Σωτηροπούλου. Όλα αυτά μαζί λοιπόν, γιατί είπαμε, το 2013 είχε πολύ ίντριγκα. Αν νομίζατε ότι το 2013 ήταν μια χρονιά όπου περίσευαν οι καλές κουβέντες, είστε πολύ γελασμένοι. Ξεκινώ με τον Αγάθωνα που ήταν η αποκάλυψη της περσινής χρονιάς. Θυμάστε τι είχε απαντήσει στην κριτική του Πασχάλη. Τραγουδάκι ήταν απλό, πατ κιούτ. Πατ κιούτ λέει το κάνατε. Ενώ τα δικά του ήταν διπλάσμε ο τρόπος και τα τέτοια. Που τον δέρνει η γυναίκα του 3 φορές τη μέρα. Μπορεί και 4. Και του Ζαφίρι Μελά. Μπρομόσκυλα είναι όλοι τους. Έχετε καμιά κόντρα δηλαδή. Όχι, δεν έχουμε, αλλά ένας βρωμόσκυλος και μισός. Βλέπω κάτι σκυλιά τώρα εδώ στην πλατεία στο τέλος και είναι πιο όμορφα από αυτό. Οι κριτικές δεν αρέσουν καθώς φαίνεται ούτε στην αναβίση. Ειδικά όταν προέρχονται από τον πρώην σύντροφό της, Γιώργο Νταλάρα. Όταν ήρθαμε και παίξαμε με το Ρίκ εδώ με τη Χαρούλα, την Ανούλα που ήταν τότε τελείως διαφορετικός άνθρωπος, τα πρώτα της τραγούδια. Καλό θα ήταν να μην κρίνει πάντως με τέτοια ευκολία και να ασχοληθεί περισσότερο με τη δική του καριέρα, που δεν είναι και τόσο καλή τα τελευταία 10 χρόνια. Με την ίν του πρώην της Δημήτρη Αλεξάνδρου τα έβαλε όμως και η Ελισάβετ Σπανού, που όταν τη ρώτησαν τι γυρίσματα έχει η Τόνια Σωτηροπούλου στην Αμερική, απάντησε. Εγώ είμαι με την Τόνια, η Τόνια όμως θα πάει να κάνει γυρίσματα τώρα. Εγώ θα πάω γιατί έχω υποχρεώσει. Ποια γυρίσματα όμως, γιατί την άλλη φορά μου την έλεγες για την Τόνια. Θα σου πω. Με το ίδιο νόμισμα πληρώθηκε η Ελισάβετ από τη Βίκη Παγιατάκη. Όταν την άκουσε να λέει ότι είχε σχέση με τον Αλεξάνδρου, της είπε με ύφος που δεν σήκωνε αμφισβήτηση. Παιδιά, μήπως μπερδεύουμε τη γνωριμία με σχέση. Γιατί είναι άλλο η γνωριμία και άλλο η σχέση. Θέλει κάποιους μήνες για να αναπτυχθεί. Όταν κάνεις με κάποιον έρωτα, έχεις σχέση, τι λέμε τώρα. Όχι, μήνες είναι γνωριμία. 2 μήνες. Μπορεί να είναι αρπαχτή, με συγχωρείς, Γιώργο μου. Τι λες, ρε, γιατί, ακόμα και κατάλαβα. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ατάκα του Γιώργου Λιάγκα για την Κατερίνα Καινούργη, που δήλωσε ότι είναι ερωτευμένη στις 2 εβδομάδες γνωριμίας της με τον Βασίλη Σταθοκοστόπουλο. Άρα αυτό σε 2 εβδομάδες μέσα το έχει πει άλλη παραδίδομο, ορίστε να πούμε το ανοίγω πόδια χέρια και είμαι ερωτευμένη. Χέρια. Τι να περιμένει μετά. Χέρια. Θέλει λίγο να το δυσκολεύει. Δεν μπορείς να δεν ξέρει. Ο Γιώργος Λιάγκας ξεστόμησε βαριές κουβέντες και για το τραγούδι που έστειλε η Αγγελική Ηλιάδη στη Eurovision. Το θεωρώ ένα γύφτο τουρκομπαρό κάθλιο. Με συγχωρείτε, ντρέπομαι για το τραγούδι αυτό. Γιατί? Δεν θέλω να εκπροσωπήσω. Γιατί είναι τουρκομπαρό κάθλιο. Άθλιο. Ντροπιαστικό, εξευτελιστικό. Εξευτελιστικό. Ρωτάτε τη γνώμη μου. Θέλετε να την πω, ακούστε τι. Είναι εξευτελιστικό το τραγούδι αυτό. Είναι άθλιο τουρκομπαρό. Όσο καιρό που ήσουν χώρια μα, να ξέρε αυτή στενά χώρια μα. Ο Δημήτρη Ουγγαρέζο είπε για το ταλέντο του Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση. Ξέρω, ήταν προβληματικό. Εμένα με έφερε σε δύσκολη θέση. Έβαλα Transformers και δεν το πριν. Δηλαδή αντί για το Σάκη προτίμησες Transformers. Ναι. Το 2013 ήταν η χρονιά που ο Αντώνης Ρέμος πλακώθηκε με τον Νότι Φακενάκη. Αφρομή ήταν η συμβουλή που του έστειλε να μαζευτεί. Εννοείται ότι ο Νότης δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρε Αντωνάκη μου τώρα σε μένα. Πλάκα κάνεις. Άστο. Ασχολήσου με τα δικά σου. Δηλαδή ο καθένας στα κυβικά του, κατάλαβες. Μην τρελαθούμε σαν κι μια μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στη κουβέντα τους μπήκε σφίνα ο Σταμάτης Γονίδης που είπε για τον Νότι με στόμφο. Αλήθεια, ο Νότης Φαγιανάκης σας αρέσει? Βέβαια, επειδή έχει ερμηνεύσει τόσες επιτυχίες όμως, έπρεπε να τραγουδά πιο πολύ και να μιλά λιγότερο. Έτσι θα τον ήθελα εγώ. Έχει πια γίνει η μορφωμένη Άντζελα Δημητρίου. Λίγο μετά, ο Λάκης Λαζόπουλος υπερθεμάτισε λέγοντας. Διαφωνώ ασφαλώς απόλυτα με ό,τι λέει. Αλλά καταλαβαίνω ότι το μυαλό του με τον τρόπο που δουλεύει δεν μπορεί να παράγει και κάτι άλλο. Για ποιο
τραγούδι ήταν αυτό του Λαξόπουλου. Για το Σφαγιανάκι. Α, μάλιστα, ναι. Το μυαλό του τόσο μπορεί να παράγει. Κατάλαβε από την παραγωγή στην κατανάλωση. Μάλιστα. Πολλέ κακέ. Χαριτωμένα. Ωραία, χαριτωμένα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι να τα πάρει σοβαρά, θέλω να πω. Εμένα, Μαρία, μου λέγε για την καριέρα μου. 10 χρόνια τώρα έχει μείνει στάσιμη. Πολύ θα με στεναχωρούσε. Γιάννη μα. Δεν έχει σημασία αυτό, αγάπη μου. Σημασία έχει να γίνεται ντόρο. Έτσι συντηρούνται και α του λέει. Είναι παμπλίστη, γουτ παμπλίστη. Μπράβο, Μαρία. Η σημερινή μέρα, η σημερινή βραδιά, μάλλον είναι αφιερωμένη στο Γλέντι και φαντάζομαι έχουμε θέμα, ε. Ε, καλά, παιδιά, σήμερα στο κόψε φάτσα. Θα κόψουμε καμαρίνι πάλι. Θα κόψετε καμαρίνι πάλι. Αλλά θέλω να σου μιλήσω. Πείμα δεν θα μου ζητήσετε. Δεν έκατσα. Α, δεν ζητάτε. Ναι, να το χαρώ. Παιδιά, ακούστε σήμερα. Είναι κάποιες στιγμές στην καριέρα ενός ποιητή που δεν του, η έμπνευση τον εγκαταλείπει. Αυτό έχεις πάθει τώρα. Όχι, αυτό δεν το έχω πάθει τώρα και γράψει ένα τέλειο ποίημα για σήμερα, να το πω. Άντε, πες το, λίμωνο. Παραμονή πρωτοχρονιάς, για να μην φαίνεσαι μπασκλάς, στήσου στην κάμερα αν πας και κόψε φάτσα μόνο μιας. Τις μέτρησα. Κοίτα, το τελευταίο. Το μονομιά ήταν το τελευταίο. Δεν τέριαζε. Τι δεν τέριαζε. Αλλά δεν πειράζει. Καλό, λοιπόν. Μπορείς να δοκιμάσεις και ελεύθερη γραφή. Τελείως ελεύθερα. Θα χάσουμε χρόνο πολύτιμο, φοβούμαι. Λοιπόν, ακούστε, θα κόψετε καμαρίνι. Έχει πάει ο Ισίδωρος και η Φωτεινή. Μάλιστα. Σε διάφορους καλλιτέχνες. Θα σας δώσουν στοιχεία και θα πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Οκ. Μέσα. Βρισκόμαστε σε ένα από τους πιο ωραίους χώρους. Πολύ αντρικός, πολύ ωραίο αυτό το μαύρο ταγίνα χρώματα, ναι, εδώ. Πολύ ευρύχωρο το καμαρίνι. Πολλά φώτα εδώ στον καθρέφτη, μεγάλος καθρέφτη. Τεράστιος καθρέφτης, να σας δείξουμε τον καθρέφτη. Πάμε να δείξουμε τον καθρέφτη. Πω. Πολύ μεγάλος καθρέφτης. Και ωραία τα μαύρα χρώματα, γρανιτοπλακάκι πάρα πολύ, ναι, ωραίο, μαύρο. Χαλί λευκό. Και να δώσουμε και κάποια στοιχεία. Mm-hmm. Είναι αγόρι, νέος. Πολύ όμορφος. Πάρα πολύ όμορφος. Πες τίποτα άλλο. Τι άλλο. Α, ένα βασικό προσόν που δεν αναφέραμε είναι ότι το συγκεκριμένο παιδί αθλείται. Έτσι. Δεν αθλείται δηλαδή. Αθλείται με ντοκουμέντα, διότι μιλάμε για 14 χρυσά μετάλλια στο στίβο, παρακαλώ. Και μπορούμε να πούμε ότι ο Κολάος μέσα περισσότερο γυναικοκρατείται. Μάλιστα. Τον περιμένουν. Μαρία και Φώτη. Σε ποιο καμαρίνι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Γρανιτοπλακάκι. Αφήνω δεν το ξέρω. Είναι με μετάλλια ξέρεις πολλούς. Δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχω υπόψη μου και ο Σάκης μπορεί να είναι. Σοπέν. Ο Σάκης δεν είναι, παιδιά. Παιδιά, γιατί... μην ανακατεύεστε, γιατί έχω και τις κουραμπιέδες. Σήμερα είμαι πολύ τσιτωμένη. Σήμερα το Twitter κιόλας. Φυσικά όλοι στο Twitter υποστήριξαν ότι εγώ θα κερδίσω. Βεβαίως. Αλλά σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα με τις κουραμπιέδες που κεράσαμε τον κόσμο να μας πούνε ποιανού ήταν καλύτερος ο δικός μου του Φώτη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία, πάμε στο θέμα μας. Ωραίος τραγουδιστής. Ναι, 14 γρανιτοπλακάκι χρυσά. Και μεγάλο καθρέφτη και 14 χρυσά. Έναν ωραίο τραγουδιστή το οποίο νομίζω ότι είναι ο όνειρος. Θα δώσω επιλογές όμως εγώ. Θα μου δώσεις επιλογές. Βεβαίως, διότι είναι παραμονή πρωτοχρονιά και θα βοηθηθείς. Ωραία, και πες. Έχω Χρήστο Χολίδη. Έχω Κώστα Μαρτάκη, Δήμο Αναστασιάδη και Γιώργο Σαμπάνη. Ο Γιώργο Σαμπάνη. Το καμαρίνι αυτό ανήκει στο... Καλώς ήρθατε στα καμαρίνια στο Άκρο. Υγεία εύχομαι. Εύχομαι αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ψυχραιμία, γιατί η κυρία είναι λίγο δύσκολη. Και εύχομαι σε όλους τους καλλιτέχνες καλύτερα πράγματα. Καλύτερα και πιο σημαντικά πράγματα. Σε ευχόμαστε και σε ένα. Πολλά, Γιώργο, ό,τι καλύτερο. Έμπνευση, με πολύ έμπνευση το 14. Πάμε στο επόμενο. Το βρήκες λοιπόν το πρώτο. Μπράβο, βεβαίως. Νούμερο 2. Ίσως είναι ένας από τους πιο όμορφους χώρους που έχουμε επισκεφτεί ως τώρα. Από τους πιο μελετημένους χώρους. Με εξαιρετική αισθητική. Και πολύ προσεκτικά μελετημένος. Είναι το πιο Christmas spirit καταρχήν από όλα καμαρίνι. Και το πιο λευκό. Με πολλά χριστουγεννιάτικα φυτά τέτοια, πολλά τέτοια. Τέτοια. Είναι πεντακάθαρη ατμόσφαιρα γιατί είναι αθλητής. Ελάτε λίγο μαζί μας να σας δείξουμε. Αντρικό, δεν σας το είπα. Αυτό το υπέροχο ασημένιο δεντράκι με τις μπαλίτσες του λευκό και το φρόστι. Ναι. Έτσι και το φρόστι και μία φανελίτσα εκεί, είπαμε ότι είναι αθλητής. Και τις απαραίτητες σοκολάτες. Δεν βλέπουμε αλκοόλ. Καθόλου. Δεν υπάρχει αλκοόλ σε αυτό το καμαρίνι καθόλου. Αντίθετα υπάρχει μια μηχανή για καφέ. Ναι. Και να δώσουμε και λίγα στοιχεία για τον καλλιτέχνη. Τι να δώσουμε λοιπόν. Τι να το δώσουμε.
ψηλό παιδί. Γεροδεμένο. Πολύ. Λεπεδόπεδο. Ωραίο σώμα. Ορίστος. Ναι, ωραία φωνή, ωραία τραγούδια, κέφι πολύ. Είναι φιδωλός πολύ στις δηλώσεις του. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πολλά γι' αυτόν. Πέρα από το ότι έχει ωραίο γούστο στις γυναίκες, αλλά όχι. Δεν είναι ένα παιδί που θέλει να απασχολεί τα μίντια με την προσωπική του ζωή. Έχει ένα μυστήριο γύρω από ακριβώς την προσωπικότητα. Πολλές θαυμάστριες. Λοιπόν, επειδή εξωτραγουδούσε και αυτό περιμένουμε να έρθει, θα πούμε ότι γίνεται ο χαμό. Να το. Ακριβώς. Θα μιλάει μισή ώρα μέχρι να μας βάλει. Τι άλλο να πούμε. Να μην δώσουμε λέξη κλειδί για τραγούδι. Να πούμε ότι έχει τηλεοπτική εμπειρία και παρουσία στο παρελθόν. Έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Έτσι. Τις καλύτερες εντυπώσεις. Και έχει ένα υπέροχο αστέρι από την οροφή. Από Φώτη και Μαρία. Μαρία και Φώτη. Σε ποιο καμαρίνι βρισκόμαστε, Έλα, έλα, αγάπη μου, το έχω, το από έχω. Από πού, χωρίς επιλογή. Χωρίς επιλογή, αλλά δώσε μου επιλογές, θα το πω αμέσως. Ωραία, πάμε. Έχω Ηλία Βρετό, Γιώργο Τσαλίγη, Χρήστο Χολίδη, Κωνσταντίνο Αργυρό, ό,τι θέλεις. Γάμα, Χρήστος Χολίδης. Ναι, Φώτη και Μαρία. Το καμαρίνι αυτό ανήκει στον Χρήστο Χολίδη. Έτσι. Γεια σας, γεια σας, χρόνια πολλά. Με βρήκατε? Ναι, βέβαια. Άμα με βρήκατε, καλώς. Υγεία, χαρά, ψηλά το κεφάλι. Και όλα θα περάσουμε λίγο λαγανιασμένος, αλλά μόλις κατέβηκα από την πίστα. Να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται η πρωτοχρονιά του 2015. Πώς μου φαίνεται? Μια ήδη. Ναι, νομίζω ότι θα με ρωτήσω το 2015 πώς σου φάνηκε το 2014 καλύτερα. Θα δούμε, εύκολο να είναι όλα οκ. Okay. Κάποιο αντικείμενο το οποίο αγαπάς ιδιαίτερα και το κουβαλά συνέχεια στους. Το φοράω στο γούρι μου. Το γούρι μου είναι αυτό εδώ. Φορά πάντα. Τα λουλούδια είναι τα. Τα λουλούδια είναι, εγώ χωρίς λουλούδια δεν μπορώ. Στο σπίτι μου παντού, παντού είναι το, δεν είναι τα αγαπημένα μου. Και όπως βλέπεις εδώ είναι γεμάτα λουλούδια. Εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Καλές γιορτές και σε πολλά, σένα, Χρήστο. Χρόνια πολλά. Έχω και επόμενο. Αυτό και έχει άλλο ένα. Δεν έχει βρει άλλο. Τι να κάνω. Ρε, εσείς βοηθάτε όμως. Είναι πολύ εύκολο. Θα και σε σένα, Μαρία, το ίδιο. Καλέ, ποιος βοήθησε. Δεν σου είπε ο Γιάννης ο Χολίδης. Δεν το είπα. Είπε ο Γιάννης ο. Παιδιά, πάμε, προχωρήστε. Δεν το ήξερε. Έλα τώρα. Έλα, τελευταίο. Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε τώρα. Είναι μπλε χρώματος. Είναι πολύ ζεστός. Είναι στολισμένος με ένα πολύ ωραίο δεντράκι. Έχει τα αγιοβασιλιάτικά του. Έχει πολύ ωραία κεράκια. Είναι γυναικείος χώρος. Επώνυμος make-up artist. Πολύ ωραία τραγούδια, αγαπημένη καλλιτέχνηδα. Λοιπόν, έχουμε τα ωραία χαρτοματιλάκια τα οποία πάνε πάρα πολύ με την μπλούζα μας. Είναι γιορτινά, οπότε μπορούμε να τα κουβαλάμε και στο επόμενο μας καμαρίνι, έτσι. Λίγα λόγια για την καλλιτέχνηδα. Λοιπόν. Καμπύλες του Die For. Καμπύλες. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τώρα μπαίνουμε στο Die For. Καμπύλες του Die For. Φέτος. Πορεύει καλά. Πορεύει πάρα πολύ καλά. Βγάζει πόνο. Ναι. Κέφι βγάζει ταυτόχρονα. Και κέφι, αλλά έρχεσαι να πονέσεις κιόλας. Ανεβαίνει το χέρι. Α, ναι. Ένα συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο θέλουμε να δείξουμε είναι ότι αυτές οι φωνικές καμπύλες φοράνε σε αυτό το εκπληκτικό outfit. Φώτη και Μαρία. Αχ, δεν το Μαρία και Φώτη. Αλκοόλ δεν υπάρχει. Καθόλου. Καθόλου. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει καπνός. Πολύ ζέστη και πολύ καθαρός αέρας. Καθαρός αέρας. Μια τεράστια ντουλάπα. Με καθρέφτες. Που δεν πρέπει να ανοίξουμε. Έχουμε αυτή τη διαταγή. Φώτη και Μαρία. Μαρία και Φώτη. Σε ποιο καμαρίνι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, δεν το ξέρω. Με τη μία θέλω επιλογές. Είπαμε όμως είχε καμπύλες. Του Ντάιφορ. Έτσι, λοιπόν, επιλογές. Come on, Χρήσπα. Κατερίνα Στικούδη, Θωμαΐ Σαπέλη ή Ελένη Φουρέιρα. Come on, for. Come on και Die For. Α, εγώ κατάλαβα. Λοιπόν, δεν είναι η Θωμαΐς. Come on. Η Στικούδη ή Φουρέιρα. Θα πω Ελένη Φουρέιρα Δέλτα. Όχι, δεν είναι. Το καμαρίνι αυτό ανήκει στην. Για καμπύλες δεν έχει Φουρέιρα. Δεν έχει καμπύλες Φουρέιρα. Για χρόνια πολλά. Ναι, αλλά είπε να έχουμε όλοι πολύ ζεστές, έτσι γλυκές γιορτές, με πολλά χαμόγελα. Και ειδικά σε εσάς και στα παιδιά που είσαστε εκεί στο πλατό, τι να πω, χρόνια πολλά. Τρελές, χαρούμενες, όπως είστε και εσείς χαρούμενοι, φοβερές γιορτές. Μπράβο, Χρήστα! Μπράβο!
Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά και σε σένα. Δύο στα τρία. Δύο στα τρία. Βεβαίως. Δεν είναι άσχημα. Κάνω, δεν είναι άσχημα. Δύο στα τρία. Έλα, γρήγορα, παράκι μου. Έλα. Πάμε. Πού είμαστε, Φωτεινή? Και είμαστε σε ένα από τα πιο όμορφα αγόρια και τα πιο όμορφα ταλέντα και τους πιο όμορφους τραγουδιστές της νέας γενιάς. Πολύ τους αρέσουν, πόσο όμορφος είναι αυτός. Πώς φαίνεται ο χώρος? Αχ, πώς να μου φαίνεται ο χώρος. Ο χώρος Φώτη και Μαρία αυτός δεν είναι ένας χώρος απλός. Είναι τα Χριστούγεννα τα ίδια. Στην τηλεόραση πλάσμα, η οποία βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας, βλέπει τη φίλη του, από ό,τι ξέρω, Ναταλία Γερμανού. Έχει τραγουδήσει για τα Χριστούγεννα. Κάτι σέρχεται αυτή τη στιγμή στο πλάνο μας. Κάτι έρχεται σε εμάς. Κάτι έρχεται σε εμάς. Τι μας φέρνει, αυτό είναι το χέρι του. Το χέρι του. Α, σε βοηθάνε πολύ και. Αυτό, είδα το χέρι του, κατάλαβα. Τι είναι εδώ. Πολύ. Λοιπόν. Παιχνιδιάρης. Να πούμε ότι το αγαπημένο του άθλημα είναι το μπάσκετ. Ναι, έπαιζε μπάσκετ. Για χρόνια έπαιζε μπάσκετ. Τι άλλο είναι τίποτα. Χωρίς να τον αποκαλύψουμε όμως, μην πούμε λέξη κεδιά. Μην πούμε ότι είναι πολύ όμορφος, ας πούμε. Άντε, πες το, πες το. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το αγόρι. Τώρα τι να λέμε. Φώτη λοιπόν, και Μαρία. Μαρία και Φώτη. Να πούμε ότι υπάρχει και αυτό το υπέροχο λοιπόν κάδρο από πίσω μας, το οποίο βλέπει τις χιονισμένες... Και με κουρτίνα και με γυρλάντα. Σε ποιο καμαρίνι βρισκόμαστε? Σε ποιο, που είναι χιονισμένες. Αυτό με έστειλε το καμαρίνι. Το παράθυρο στο καμαρίνι, με κουρτίνα και απ' έξω αλπισμένα. Να βλέπω, να ανοίγει λίγο. Για να δω επιλογές. Λοιπόν, έχω να σου δώσω Κωνσταντίνου Αργυρό, έχω Μαρτάκι, έχω Μύρονα Στρατή, έχω και Νίκο Βέρτη. Θες να σου θυμίσω κάποια από τα στοιχεία? Ελά, ωραίος είναι και αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Παιδιά, γιατί βοηθάτε τόσο πολύ? Ο Στρατής δεν μου πάει. Καλά, έχετε τρελαθεί. Σε έχω πει λάθος. Είναι, λέει, η αγάπη του το μπάσκετ. Ο Μαρτάκης παίζει μπάσκετ. Δεν ξέρω, εγώ λέω ότι επαναλαμβάνω αυτό που υπόθηκα στο βίντεο. Μη βοηθάτε. Δεν βοηθάνε, ρε παιδί μου, δεν βοηθάνε. Θα πω το β'. Στον καμαρίνι μου, εδώ όπως βλέπετε, έτσι με χιλιάδες παλιμπεδισμός. Εμένα και τους συνεργάτες μου το έχουμε κάνει όχι Χριστούγεννα. Είναι νομίζω το σπίτι, το καμαρίνι του Άγιο Βασίλη είναι βασικά. Μπορείς να γυρίσεις, να δεις εδώ τον Άγιο Βασίλη, το δέντρο. Ναι, από εδώ μην γυρίσεις. Πολύ εδώ είναι ένας πάκος, εδώ έχει μια γωνίτσα. Μπράβο, εδώ μόνο δείξε. Και από εκεί δεν είναι για να δείχνουμε. Εδώ έχει και το ηχείο μου, κακού τα χριστουγεννιάτικά μου για να φτιάχνουμε. Από εκεί έχουμε ένα παράθυρο που βλέπουμε τις Άλπεις. Του γιατρού, καταλαβαίνετε, είμαστε καλά. Δεν περνάει η νύχτα. Εδώ έχει έρθει, τώρα δεν μισώ. Πόρτα, πόρτα! Για άνοιξα να δούμε ποιος είναι. Ποιος είναι η Μαρία. Μαρία! Είναι να έχουν υγεία, να χαμογελάνε, να σκέφτονται θετικά, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι με το χαμόγελο και με τη θετική ενέργεια και θετική σκέψη και εμείς είμαστε πιο όμορφοι και εσωτερικά και εξωτερικά, αλλά κάνουμε και τους άλλους να μας βλέπουν ακόμα πιο όμορφους. Χρόνια πολλά, Κώστα μου. Είναι πολύ γλυκό παιδί και χαρούμενο. Και πάρα πολύ πλάκα. Ναι, είναι καλλιαρντό, γελάς πολύ. Λοιπόν, βρήκα ένα στα ένα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να σας θυμίσω το δώρο για το οποίο παίζετε δύο τυχερές σήμερα. Με ένα μόνο τηλεφώνημα μπορούν να κερδίσουν όλη αυτή τη μεγάλη σειρά προϊόντων Christian Dior που έχουμε εδώ. Έχει τα πάντα. Έχει μανό, έχει κραγιόν, lip gloss, μάσκαρα, κονσίλερ, eyeliner, φοντετέν, άρωμα, σκιές, ρούζ, τα πάντα και τρία νεσεσέρ για να τα βάλετε, όλα Christian Dior. Όλα αυτά δικά σας με ένα τηλεφώνημα στο 14748. Θα ακούσετε το γνωστό διψήφιο, δεν είναι ένα, κάθε φορά αλλάζει το νούμερο, ένα διψήφιο νούμερο. Το πληκτρολογείτε όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Οι πιο γρήγορες, οι δύο πιο γρήγορες στο τέλος της εκπομπής θα πάρουν από το ένα πακέτο η καθεμία. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρνάμε εδώ με δεύτερο γύρο με κόκκινα για κουραβιέδες και πολλά ερωταστικά δώρα και εκπλήξεις. Καλή πρωτοχρονιά σε όλους, κυρίες και κύριοι! Ναι, πόσες ώρες! Είναι 4 παρατέταρτο, 8 και 1 τέταρτο. Να κοιμηθούμε λίγο. Θα κοιμηθείς τώρα. Λίγο πριν. 8 και 1 τέταρτο, ναι. Μένα δεν μου βγαίνει ο ύπνος πριν. Πρέπει, ναι, ρε γαμώτο. Δεν μου βγαίνει καθόλου. Γιατί, λοιπόν,
Χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Έχω υπέροχο δώρο να σας δώσω για να ξεκινήσετε το 2014. Κορίτσια μου, τηλεφωνήστε στο 147-48. Δύο σετ από υπέροχα προϊόντα Dior, τα οποία έχουν και καλλιτικά και make-up προϊόντα και αρώματα και νεσεσέρ. Πάρα πολλά κομμάτια θα γίνουν δικά σας. Δύο πακέτα θα τα κερδίσουν δύο νικήτριες, οι οποίες θα τηλεφωνήσουν στο 147-48, θα ακούσουν το διψήφιο νούμερο που θα τους πούν, θα το πληκτρολογήσουν πάρα πολύ γρήγορα και οι πιο γρήγορες θα πάρουν από ένα πακέτο δικό τους. Λοιπόν. Για πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε τους γύρους μας, να γυρνάει το παιχνίδι. Α, ναι, να δούμε και το quiz. Γι' αυτό το κορίτσι που βρίσκεται στις εξωτικές Μαλδίβες. Και βέβαια χοροπηδάει από τη χαρά του, διότι έχει χίλια δίκια. Καλέ και εγώ, άμα ήμουν εκεί, θα έκανα Μαρία. Καλέ και εγώ κολοτούμπες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το καμαρίνι μας. Έχεις βρει ένα. Έχω βρει ένα. Έχεις άλλα δύο. Το Φώτης βρήκε δύο στα τρία. Ωραία, εγώ θέλω να βρω τρία στα τρία, γιατί είμαι ανταγωνιστικά. Χωρίστε. Σε αυτό το καμαρίνι δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε παρέα. Έχουμε πολύ κόσμο. Έχουμε τους φίλους της καλλιτέχνηδος την οποία επισκεπτόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Ελατός, ο Ελατός, μ' αρέσεις πως μ' αρέσει. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα καμαρίνι πάρα πολύ μαύρο, ατμοσφαιρικό και γοητευτικό. Ναι, έχει κάτι από jazz, New York 50s. Έτσι, έχει έναν ερωτισμό όλη η ατμόσφαιρα. Μία πινελιά, σεξουαλική ένα πράγμα. Και αυτό το μαύρο είναι πολλά υποσχόμενο. Έχουμε τα απαραίτητα κεριά για την ωραία ατμόσφαιρα. Χαμηλός φωτισμός. Ωραία. Έχουμε γύρω-γύρω χώρους που δεν μπορούμε να σας τους δείξουμε, διότι προδίδουν το όνομα της τραγουδίστρας. Μπορούμε να πούμε ότι έχει έναν τοίχο στον οποίο γράφουν οι φίλοι της και οι θαυμαστές. Να την περιγράψουμε λίγο. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη. Είναι ένα sex symbol. Απλά. Ο κόσμος την αγαπάει πολύ. Έχει και τηλεοπτική εμπειρία. Ναι, βέβαια. Μεγάλες επιτυχίες. Πολλές και ανεβαστικές. Σταθερή πορεία μέσα στο χρόνο. Και έτσι. Τραγουδάει για αίσθηση. Τη δίνεις λίγο. Τους βοηθάς. Να μην βοηθήσουμε λίγο. Δηλαδή, επειδή έχω πάθει κόμπλεξ, γιατί βλέπω απέναντι και είναι πανέμορφη, μπορούμε να την αποκαλύψουμε, είναι γιατί πόσο να τη χτίσουμε πια. Φώτη και Μαρία, ποια είναι? Σε ποιο καμαρίνι βρισκόμαστε? Νομίζω ότι είναι στο καμαρίνι της Χριστίνας Κόλετσα, γιατί είπε την αίσθηση και πραγματικά είναι και πολύ όμορφο κορίτσι, Χριστίνα. Αλλά ας δω τις επιλογές. Βεβαίως, ας δω τις επιλογές. Μην είναι η Κρυσταλία, μην είναι η Στικούδη, μην είναι η Κολέτσα που είπες ήδη ή η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Είπε και τηλεοπτική εμπειρία που ήταν σε Fame Story. Το Fame Story ήταν, βεβαίως. Χριστίνα Κολέτσα γάμα. Ναι! Έλα, Φώτη και Μαρία, καλώς ήρθατε στο καμαρίνι μου. Αυτό είναι το κατάματο καμαρίνι μου. Θέλω να έχει εδώ μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, καλές γιορτές, πάνω απ' όλα υγεία, γιατί αυτό χρειαζόμαστε όλοι. Θετική ενέργεια και κάτι θέλεις να με ρωτήσεις. Αν εδώ που είμαστε, έχεις κάποιο αντικείμενο το οποίο το λατρεύεις και το κουβαλάς συνέχεια. Ένα αντικείμενο που το λατρεύω. Ή δεν έχεις κάποιο. Το τατουάζ μου αυτό είναι κάτι συμβολικό για μένα. Και το κουβαλάς έτσι κι αλλιώς. Το κουβαλάω και στον ύπνο και στο ξύπνιο. Χρόνια πολλά, Χριστίνα μου, να έχει μια καλή χρονιά το 14. Γιατί ήταν λίγο το κορίτσι, βασανίστηκε. Ναι, ναι. Γιόρταζε κιόλας. Γιόρταζε, ναι. Είμαι 2-2. Βέβαια. Είμαι πολύ καλά και συνεχίζω. Μπράβο, έτσι, Μαρία μου, μπράβο. Ευχαριστώ, Φώτη. Επόμενο καμαρίνι της βραδιάς, Φώτη και Μαρία, για πες. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι ένα από τα πιο φωτεινά και τα πιο χαρούμενα. Έτσι. Τα πετσαρία. Και από εδώ έχουμε σε εκείνο τον τοίχο νότες. Και τρεις νότες από κάτω παρέμορφες. Ακριβώς, μπορείτε να δείξετε το πλάνο άμα θέλετε. Του αρέσει το ποδόσφαιρο, διότι έχουμε ένα τασάκι σε σχήμα ποδοσφαιρικής μπάλας. Μάλιστα. Υγιεινή διατροφή με καροτάκια και αγκουράκια. Λίγο ξηροκάρπιο και φυσικά οι απαραίτητες σοκολάτες που πρέπει να συνοδεύουν αυτή τη γιορτινή διάθεση. Έτσι. Και βρήκαμε δύο υπέροχα προ. Έτσι, έτσι εδώ, γλυκούλια. Δύο αρκουδάκια. Μάλιστα, ένα καφέ και ένα λευκό. Τα οποία αγαπιούνται πάρα πολύ. Και πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ήσυχος, γιατί κάθεται εκεί και φτιάχνεται το σύστημα. Ήρεμος άνθρωπος, τίποτα. Μπήκε μέσα, μας βρήκε καθιστούς, απλωτούς στους καναπέδες του, αραχτούς, λέει καλώς τα παιδιά. Έχει πάρα πολύ φανατικό κοινό. Πολύ φανατικό κοινό που τον περιμένει με αγωνία να βγει έξω για να τα σπάσουνε. Πόρτα. Νομίζω είμαστε κομπλέ. Ναι. Φώτη και Μαρία.
Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι, ντε, για αυτός. Τους άνοιξε και σαμπάνια, ε. Πού είναι αυτός κρύβας. Τα περνάνε. Τα σπάει κιόλας. Ποδόσφαιρο, είδαμε να τα σάει. Για βάλε. Για να πούμε λοιπόν. Έχω Γιώργο Τσαλίκη, Ανδρέα Στάμο, Τέλειο Ρόκο πάνω καλύτερα. Είναι λίγο δύσκολο. Έλα μαράκι μου. Νομίζω. Δεν ξέρω και τα σχήματα, ρε γαμώτο. Ναι. Είναι ήσυχος τύπος, επίσης είπανε. Ήσυχος, άρα δεν είναι ο Τσαλίκης, γιατί δεν θα καθόταν ήρεμος ο Τσαλίκης. Εγώ δεν μίλησα. Ο Στάμος είναι cool. Α, και ο Καλίδης τα σπάει. Mm-hmm. Και επίσης είναι ήσυχος. Ο Ρόκος επίσης δεν είναι ήσυχος. Όχι, ο Ρόκος. Δεν ξέρουμε. Θα πω Δέλτα. Το καμαρίνι αυτό ανοίγει. Γεια σας, τσάφε, τελειώσαμε το πάψιμο. Γεια σας, παιδιά, τι κάνατε, Μαρία, Φώτη, καλά είστε. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, άσπρες ημέρες, χαμόγελα, πολύ κέφι. Καλά, εκεί δεν παίζει να μην υπάρχει κέφι, υπάρχει σταθμικό, πολύ κέφι. Μ' αρέσει να βλέπω αυτά τα χαμόγελα, τα πολύ αυθόρμητα και παιδικά. Δύο αρκουδάκια. Τα δύο αρκουδάκια είναι από τα δωράκια τα φετινά. Ξέρεις, ό,τι γίνεται δώρο κάθε σεζόν το κρατάμε μέσα στο καμαρίνι ώστε ο άνθρωπος που πάει μέσα και το κάνει δώρο το βλέπει. Ωπα! Έτσι! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλά, καλά να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα καμαρίνια. Είναι και πολυπατέρας, δεν είναι. Ναι. Πόσο έχει. Ναι. Δύο νομίζω δεν έχει παιδάκια. Να του ζήσουμε. Πόσο είναι το σκορ, 2-0. 2-0, ναι. Τι να κάνουμε, χαμένοι. Έλα, οι κουραμπιέδες, πότε θα δω τις κουραμπιέδες. Μετά, σε λιγάκι. Για την τιμή των όπλων, πότε προσπάθησε να κερδίσει αυτήν την ερώτηση, παρακαλώ. Θα σας πω, Μαρία, μην κάθεσαι. Δεν κόβουμε μόδες. Τι κάνουμε. Έχω να σας πω κάτι, να μου πείτε την άποψή σας. Τι γνώμη έχετε για την ανταλλαγή παρτενέρ στα ζευγάρια. Το swing λέμε τώρα. Τι καλέ, είναι το παιδί. Ορολογία είναι ένα άνθρωπο. Ό,τι θέλει, α κάνει. Ό,τι γουσταρίζει ο καθένα. Ευτυχισμένο. Και άμα γίνει λίγο πιο μόνο, α πούμε, χωρίσει κάποιο με τη γυναίκα του και αυτή βρει έναν σύντροφο και αυτό πάρει τη γυναίκα του. Πάλι ό,τι θέλει ο καθένα στη ζωή του, α κάνει. Ναι. Ό,τι πει ο παρτινέρ μου. Συμβαίνει λοιπόν αυτά στο Hollywood και εγώ έχω έναν διάσημο που μου συνέβη. Δηλαδή, χώρισε αυτό με τη γυναίκα του, αυτό αρχίζει και βγαίνει με μία κοπέλα η οποία ήταν και αυτή παντρεμένη και η γυναίκα του με τον σύζυγο. Αυτό δεν είναι ανταλλαγή. Τι είναι. Αφού έχουν χωρίσει, μετά που συνεχίζουν τη ζωή του. Ναι, αλλά με το που χωρίσανε, Μαρία, μάλλον υπήρχε κάτι. Δεν είναι σωστό. Ανταλλαγή είναι στη διάρκεια της σχέσης. Ναι, σε ρώτησα για το πιο extreme και σε πήγα στο πιο αυτό. Αλλά και πάλι για Hollywood και να αποκαλυφθεί είναι πολύ. Εντάξει, ναι. Είστε έτοιμοι. Λοιπόν. Ποιος διάσημος έμεινε με το στόμα ανοιχτό όταν έμαθε ότι η πρώην σύζυγός του τα έφτιαξε με τον πρώην σύζυγο της αγαπημένης του. Αχα! Σε τι υποσχέσεις. Ποιος έκανε τώρα πρώτος. Αλλά yes! Μαρία, εσύ έκανες. Έχεις βάλει το σωστό φόρεμα. Ναι, και είμαι έλουρος. Είναι γάτα. Και κάθεται γρήγορα. Έχω βάλει κι άλλον έλουρο εδώ. Ναι, καλέ. Τι είναι, πάντα. Τζακποτ του έλουρου. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν που το έμαθε αυτό ότι με αυτή που βγαίνει η σύντροφός που τα έχει με τον άντρες είναι ο Βινσάν Κασέλ που τα έχει με τη Μόνικα Μπελούτσι και έχουν ήταν παντρεμένος και έχουν χωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι ο Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα Τζόνς που κάτι περίεργο συμβαίνει μεταξύ τους. Είναι ο Κλιντ Ίστβουντ με την Τίνα Ρουίς, η σύντροφό του, τη γυναίκα του μάλλον τελευταία περίπου 15 χρόνια. Ή ο Ρίτσαρντ Γκιρ με την Γκάρι Λόουελ. Λοιπόν, όλοι έχουν χωρίσει. Ο Ντάγκλας, όχι, τα ξανάφτιαξε. Δεν ξέρουμε σίγουρα, εγώ Μαρία, τι είδα. Και μάλιστα αυτή και κάτι έκανε και ήταν πιο φρέσκια. Ναι. Μποτοξάκι. Λοιπόν, δεν τους βάζω. Όχι μποτοξάκι, θα κοιμήθηκε. Και νερό, είχε πολύ νερό. Είχε πολύ νερό και να πω το άλφα για πλάκα. Έτσι. Είσαι καλά, παιδάκι μου! Είσαι καλά, ανθρωπέ μου! Κατσούζεις πλημμυγής! Κατσούζεις! Δεν είναι καλάβι! Αλφα-αλφα! Ο Κλίντ Ίστβουντ, ο γέροντας. Ο Ίστβουντ, μάλιστα. Βρήκε κι άλλη στα 100. Είναι πολύ γυναικάς, Μαρία μου. Αυτή είναι στην άλλη πάει. Όρεξη έχουνε. Κάνει και 100 παππούς. Πόσο χρονό είναι δηλαδή. 100. Πάνε 70. 80. 70 κοντεύει ο Γιάννης. Εντάξει, Μάρια, ο Γιάννης δεν έχει κάνει, βάζει 40 χρόνια. Εγώ έλεγα
πλησιάζει στα 80. Τι πάνω από 80. Άρα δεν κάνουν κάτι, παιδιά. Δεν ξέρει, Γιάννη μου. Οι άντρες με τα Viagra. Τέλος πάντων, φαίνεται γέροντα. Συγγνώμη, ένα άντρα. Με χαπάκι υποστηρικτικό. Με ναι, μπορεί. Με να μπορεί να δουλέψει μια χαρά νομίζω. Μέχρι πάντα. Ναι, απλά έχει άλλους κινδύνους. Α, ένα. Εδώ στο μυαλό. Καλά, ας μάθω. Τι όρεξη είναι αυτή. Λοιπόν, ο Κλειτονίδης μάλλον έχει πολύ όρεξη, γιατί βρήκε καινούργια σύντροφο πολύ νεότερη. Αλλά έχω όλους τους χωρισμούς που είδαμε μέσα στο 13 από διάσημους. Και μερικές, ας πούμε, δύο κυρίες βρήκανε παρηγοριά στην αγκαλιά πολύ πιο άσχημων συντρόφων. Πιο πλούσιων κρίσεων, να το πω. Δεν γίνονται αυτά. Ποτέ δεν γίνονται. Μαρία, αλλά εγώ τα έχω εδώ. Όλους τους χωρισμούς του 13, έτσι λίγο για να κλάψουμε πριν βγει ο νέος χρόνος. Το 2013 ήταν μια χρονιά παραγωγική, μια χρονιά φαντασμαγορική, μια χρονιά που τα είχε όλα. Μωρά, γάμους, κηδείες και χωρισμούς. Και επειδή τα πολύ ευχάριστα δεν έχουν ίντρικα και δεν μας αφορούν, τα πολύ δυσάρεστα μας ρίχνουν την ψυχολογία, θα ασχοληθούμε με την ανασκόπηση των πιο πικάντικων χωρισμών του 2013. Ο George Clooney ξεκίνησε το 2013 με τους καλύτερους ιονούς, με την καλλίγραμμη και πανέμορφη Stacy Kibler στο πλευρό του. Όμως τον Ιούλιο το ζευγάρι χώρισε μετά από 2 χρόνια σχέσεις και τσιναβάγησαν τα σχέδια περί γάμου και παιδιών που ακούγαμε και ο George έμεινε και πάλι μόνος του και ωραίος. Όμως η αγωνίστρια Stacy δεν άρχισε να βρει τον επόμενο. Orlando Bloom και Miranda Kerr ήταν από τα πιο γλυκά ζευγάρια του Hollywood. Χώρισαν στα τέλη του Οκτώβρη και δήλωσαν και οι δύο πως μένουν δύο πολύ καλοί φίλοι. Μετά από ένα μήνα, ο Αυστραλέζικος τύπος πήρε φωτιά, μιας και η πανέμορφη Miranda φημολογείται ότι είναι σε σχέση με Αυστραλό Κρίσο, τον James Packer, τον οποίο ωραίο δεν το λες, ζάμπλουτο το λες και τυχαία φρισκοχωρισμένο τον λες. Όλα συμπτώσεις αυτή τη ζωή. Ο πιο γοητευτικός εξιντάρης του κόσμου, ο Richard Gere, χώρισε με την επί 11 χρόνια σύζυγό του, Carrie Lowell, επειδή δεν τέριαζε πλέον ο τρόπος ζωής τους. Ο Richard είχε αφιερωθεί στο διαλογισμό και το βουδισμό, όμως η Carrie ήθελε εξόδους και τη μεγάλη ζωή που είχε συνηθίσει. Σύμφωνα με φήμες, το ζευγάρι ζούσε χωριστά εδώ και αρκετό καιρό μέχρι να πάρουν την απόφαση να πάρουν διαζύγιο. Ο Vincent Cassel με τη γοητεία του δεν κατάφερε να κρατήσει τη σεξι Μόνικα Μπελούτσι στο πλευρό του. Μετά από 14 χρόνια γάμου και 2 παιδιά, το ζευγάρι χώρισε. Η Μόνικα όμως δεν άρχισε να βρει παρηγοριά στο πρόσωπο του 57χρονου μεγιστάνα Τελμάν Ισμάιλοβ από το Αζερβαϊτζάν. Εδώ να πούμε ότι οι δυο τους έχουν γνωριστεί από το 2009. Δεν θέλουμε να βάλουμε φιτιλιές βέβαια. Ο Clint Eastwood είναι γνωστό ότι είναι ή τουλάχιστον ήταν γυναικάς. Αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν παντρεμένος με την Ντίνα Ρουίζ και το ζευγάρι έδειχνε να είναι μια χαρά στις δημόσιες εμφανίσεις του. Η Ντίνα τον Αύγουστο δήλωσε πως ζουν χωριστά αρκετό καιρό τώρα και έκανε αίτηση διαζυγίου και ζήτησε και την πλήρη επιμέλεια της κόρης του. Λίγο μετά το χωρισμό έγινε γνωστή η σχέση του Clint με την Έρικα Φίσερ, γυναίκα του προπονητή μπάσκετ Σκοτ Φίσερ, ο οποίος φημολογείται ότι έχει σχέση με την πρώην γυναίκα του Clint, Ντίνα. Περίεργες τετράδες δημιουργούνται εδώ. Και περνάμε στα νεαρά ζευγάρια της παρέας. Πρώτοι και καλύτεροι χώρισαν η Σελένα Γκόμες με τον Τζάστιν Μπίμπερ στην αρχή της χρονιάς. Και σύσσωμη παγκόσμια νεολαία θρύνησε για το ζευγάρι. Ο Τζάστιν όμως απελευθερώθηκε και άρχισε τις τρέλες με πρωταγωνίστριες αισθησιακών ταινιών και ιερόδουλες και λίγα σας λέω. Στη συνέχεια χώρισε η Ριάννα με τον Chris Brown που είχαν μια πολυτάραχη σχέση. Αυτή συνέχισε να δίνεται κανονικά και να προκαλεί και αυτός να χτυπάει κόσμο και να συλλαμβάνεται. Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά και η Miley Cyrus με τον Αυστραλό κούκλο Liam Hemsworth χώρισαν και έλεξαν και τον αραβόνα τους, με τη Miley να ξεδίνει σε έξαλλη εμφανίση και προκλητικούς χορούς. Απελευθερώθηκε επιτέλους το κορίτσι. Ο επόμενος χωρισμός πέρασε από 40 κύματα και αυτή η σχέση μάλλον δεν έχει κάνει τον κύκλο της ακόμα. Φυσικά αναφερόμαστε στην Kristen Stewart και τον Robert Pattinson, οι οποίοι χώρισαν οριστικά υποτίθεται το 2013, με διάφορα όμως σενάρια επανασύνδεσης να ακούγονται. Προς το παρόν έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους και ο Robert έχει και ένα φλερτ με την κόρη του Sean Penn, Dylan, την οποία τι λες και κουκλάρα. Για να δούμε τι θα δούμε από αυτό το ζευγάρι το 2014, άλλη μια επανασύνδεση. Και τελειώνουμε με έναν χωρισμό μυστήριο. Έχουν ή δεν έχουν χωρίσει ο Michael Douglas και η Catherine Zeta-Jones? Αρχικά μάθαμε ότι χωρίσανε στις αρχές του καλοκαιριού. Όμως κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει αίτηση διαζυγίου και οι βέρες βρίσκονται ακόμα στα χέρια τους. Επίσης δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση. Εμείς τους ευχόμαστε να τη βρουν την άκρη τους και να είναι και πάλι μαζί και αγαπημένοι. Όπου αυτά δεν γέρω παπαλίστηκα, δεν τα μπορώ. Ο Ντάγκλας έχει ωραίος και ο Κλιντ. Όχι, θέλω να πω, ένας άνθρωπος τώρα στα 84 του, γιατί 84 είναι ο Κλιντ. Χωρίζει, δηλαδή
Ναι, ρε, χωρίζει. Και φτιάχνει. Ναι, άμα δεν γουστάρει τη ζωή που ζει, κάνει καινούρια. Δεν κατάλαβα. Γιατί αν βάζει deadline στο 84, ένα άλλο με ανασφάλεια μπορεί να το βάλει στα 34. Όχι, πια δηλαδή. Όχι, δεν έχει χαλαρώσει. Γι' αυτό ζει στα 84 και δεν πειράζει. 84! Ναι, καλά κάνει. Θα βρει ένα κοκκούμι να κάτσει εκεί πέρα. Θα βρει το λιμάνι του Φώτη, με αυτό που γνωρίζει η μαγούρα. Να κάτσει εκεί πέρα στο σπιτάκι. Πριν μια γονίτσα να πεθάνει ήσυχα ο Λέμος. Πώς άστονε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Πολύ καλά κάνει, έτσι πρέπει. Λοιπόν, τώρα θα κόψουμε και θα ράψουμε. Φώτη δεν είναι δυνατόσο, αλλά προσπάθησε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, μ' αρέσει. Έχουμε, όπως θυμάστε από χτες, έχουμε τα red carpet της χρονιάς. Τα κόκκινα χαλιά, τα επίσημα από όλη τη χρονιά. Μαρία, είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις. Λοιπόν, πρώτη εμφάνιση. Κόκκινη. Red carpet είναι αυτό η πίστα. Όχι, απλά είναι πολύ grande. Αχ, ωραία, πίστα σε red carpet. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτό το κομμάτι καθόλου. Το ξαναπεί. Όχι. Το κρύβω, το χτυπάω, τι το έκανα. Το κατά του δεν σα φαίνεται λίγο κρεατάκι. Όχι, δεν μου αρέσει. Ότι είναι φρανιά. Δηλαδή, είναι φρανιά. Είναι φρανιά. Ναι, είναι φρανιά, θα κρυώσει το κουρί έτσι και θα τρέχει σαν την αραβανή. Είναι βελούδο. Είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι βελούδο. Ζέρσι, βισκόζ. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Για να δω τις επιλογές. Οι επιλογές είναι η Αγγελική Λιάδη, γιατί κρατάει και μικρόφωνο. Η Αποστολή Ζώη, η Θεμαρία Πέργη ή η Ειρήνη Παπαδοπούλη φορά αυτό το γκράντε κόκκινο φόρεμα επιπίστα. Αγγελική Λιάδη χωρίς δεκολτέ. Δεν το πιστεύω. Βγάζει την εφραμιά. Δεν μπορεί να βγάλει και το κολτό. Θεμαρία Πέργη μπορεί. Αποστολή. Επίσης η Ειρήνη Παπαδοπούλου δεν θα ήθελα να πω ότι είναι αυτή, γιατί είναι και πιο. Ναι, πιο σε κάτι. Όχι καλέ, πιο σκήνει απλώς. Σούπες με το 0. Σούπες με το 0. Ζήτω το 2-14. Ζήτω το 214. Και ύστερα λέγαμε για τη ζωζό. Λοιπόν, να πω Θωμαΐα Περγιγάμα. Και πολύ καλά θα κάνει Μαρία μου. Μπράβο. Να πάρω το δικό σου, μωρέ, να μην... Έλα, μωρό μου, έλα. Θα το βάλουμε, ναι, θα το βάλουμε. Ωραία όμως, άλλο. Λοιπόν, επόμενη εμφάνιση. Μαρία, τώρα μας βάλει το 2-14, θα τη δεις κιόλας. Αχα. Πού πήγε? Σε κάτι εγγένεια. Δεν είναι κακό το ύφαλτο χρώμα, το φουστάνι. Είναι λίγο μεγάλο. Το κολλιέ δεν μ' αρέσει. Είναι αεράτο. Αεράτο. Κατεβαίνει και το σκαλί. Τη κάνει λίγο λεκάνη, τη κάνει λίγο. Είναι πολύ φαρδί, θα μπορούσε. Ναι, ναι, ναι. Δεν στέκεται καλά στη. Τη θούρα. Μήπως έχει ελάττωμα. Η θούρα του ανοίγει ελάττωμα. Είναι, είναι μεγαλύτερο νούμερο. Ήθελε ένα νούμερο μικρότερο. Δεν λοιπόν. Ξέρω. Μπορεί αυτή... και το πατρόν να μην. Τέλος ναι, πάνω. Μπορεί. Μπορεί. Πάντως το κορίτσι έχει ωραίο σώμα. Το κολλιέ δεν μου πάει καθόλου με αυτό το ρούχο το μεταλλιζέ. Για να δούμε. Είναι η Ναταλία Δραγούμη το κορίτσι αυτό. Oh. Είναι η Σύση Φιδά, είναι η Βίκη Χατζηβασιλείου, είναι η Σόφη Πασχάλη. Πού έχει πάει με τόσο μεταλλιζέ και τσαντάκι σε εγγένεια. Κάπου εκεί πέρα. Τι εγγένεια. Μαγαζιού. Έκθεση ζωγραφική. Αν δεν βλέπεις, Μαρία μου, έχει πίσω πίνα και στέκια. Βλέπω μία που περνάει με βερμούδα. Όχι, είναι στη βερμούδα. Είναι σε γένεια γκαλερί. Είναι installation. Έλα, έλα, αγάπη μου, πες το τώρα, μας έφαγες. Είναι λίγο πιο σε γκαλερί πια να πάει, Σύση Φιδά, λέω. Β' Σύση Φιδά. Παραδέχεστε. Παραδεχόμεθα το συλλογισμό. Επόμενη εμφάνιση, να τον βρεις και αυτό, Μαρία μου. Τι κρατάς τα χέρια. Δεν το καταλαβαίνω το ρούχο. Ένα ίσιο μου φαίνεται με μια ζώνη. Okay, φόρμα καλώς. Δεν είναι που λέτε κι εσείς. Μπράβο, Βότη. Φόρμα είναι. Βέβαια, φαίνεται ολοφάνερα. Jumpsuit. Κάσε εμάς να αποφασίζουμε, δεν είναι, ξέρουμε. Φόρμα εμένα είναι. Μ' αρέσει που έχει κάνει το color block με την τσάντα. Που έχει βάλει τη χρωματιστή τσάντα ναι, με καλοκαιρινό το... πρέπει να είναι. Ναι, είναι, το... είναι καλοκαιρινή εμφάνιση. Το instant, ναι. Πίσω κάθονται και πίνουν καφεδάκια. Για να δούμε λοιπόν τις επιλογές που έχω. Δεν τρελάθηκα, ναι. Αλλά δεν. Ναι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, είναι η Σκορδά, είναι η Σταματίνα Τσιμτσιλή, είναι η Δέσποινα Καμπούρη, είναι η Έλλη Κοκκίνου. Δύσκολο, πού να καταλάβω, ρε παιδιά. Μα και εσύ, τι να σου πω. Θα παίξω λίγο με το μήκος των μαλλιών, μέχρι εδώ μαλλιά. Η Φέη Σκορδά δεν νομίζω. Η Τσιμτσιλή έχει. Είναι βέβαια το καλοκαίρι. Είχε μακριά. Τα κόψανε μετά όλες. Θα πω Δέλτα. Πολύ καλά σου το Μαρία μου, τα έχεις βρει και τα τρία, τρία στα τρία. Αυτή η φόρμα ή φόρεμα επάνω έχει φόρμα. Έχει ένα νόμο. Έχει ένα νόμο. Ωραίο είναι, ωραίο, πολύ ωραίο. Τώρα που το είδαμε το ολόκληρο μου άρεσε περισσότερο. Πότι σειρά σου, βρήκε τρία η Μαρία, πρέπει να τα βρεις και τα τρία λοιπόν. Σιγά τώρα που θα βρω και τα τρία. Α, τέλειο. Λευκό. Πω, διάφανο. Σαν κυμονό μακρύ είναι. Ναι. Ναι, αλλά έχει και μεγάλο, είναι και πολύ διάφανο. Το καλοκαίρι μπορείς να βάλεις κάτι τέτοιο, εντάξει. Ωραία είναι, δεν είναι άσχημη κοπέλα. Μιλάει στο τηλέφωνο νομίζω. Σε βαφτίσια έχει πάει. Όχι, με νεγάκι θα είναι που μιλάει στο τηλέφωνο. Νομίζω πως ναι, για να δω. Σε εγγένεια μαγαζιού νομίζω. Είναι η Τάμτα, είναι η Κάτια Ζιγούλη, είναι η Δέσποινα Ολυμπίου ή είναι η Βόνη Μπόσνιακ. Έχει τέσσερις επιλογές. Νομίζω η Τάμτα δεν είναι.
Για φέρτε πάνω λίγο πάλι να δω. Όχι, 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 όχι. Όχι. Θα πω τη Δέσποινα Ολυμπίου Γάμα. Είναι η Τάμπτα. Δεν μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν μιλάει, φτιάχνει τα μαλλιά τη. Φτιάχνει τα μαλλιά τη. Μπράβο, σε αυτό σε μπέρδεψε. Αχ, Φώτη, έχασε αυτό. Α, ωραία. Τι τέλειο! Πολύ βραδινό, τι! Από συνδυασμό σε το ελαφρύ αυτό το γαλάζιο με το μπέζ, πώς σου φαίνεται. Γαλάζιο με μπέζ, είναι. Ναι, ναι. Κάτω δεν μ' αρέσει καθόλου. Πάνω που φτιάχνετε, φτιάχνετε. Λευκό πάνω, είναι. Ναι. Είναι ωραίο. Σαν λερωμένο λευκό. Σαν λερωμένο λευκό, του πάβου δηλαδή, του το λευκό. Κοίτα, δεν είναι κακό. Μου θυμίζει ένα κομπινεζόν που φόραγε η Ελίζαβετ Τέιλορ στην Λυσσασμένη Γάτα. Α, μπράβο, το μπέζ. Ναι. Για να δω. Λίγο τη σφίγγει πάνω. Δεν... Μ' αρέσει εμένα πάνω. Ωραία, στο κομμάτι. Για να δω. Είναι η Κατερίνα Γκαγκάκη, η κυρία αυτή με αυτό το φόρεμα. Είναι η Ζέτα Μακρυπούλια, είναι η Πέγκη Ζήνα ή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Είναι η Δέσποινα Βανδύ. Είναι η Δέσποινα Βανδύ. Είναι στον ελληνικό τελικό τη Eurovision. Εγώ το κατάλαβα, όχι από αυτό. Από ποιο? Έτσι που καθέτει. Και πρέπει να είναι και το φόρεμα Σίλε Πιθαριώτη. Αυτό. Πάντως είναι ωραίο φόρεμα. Ωραία. Και τελευταία εμφάνιση πότε. Αχού. Το ροζ κουφέτο. Λοιπόν, ωραίο είναι, αλλά λίγο μακρύ θα έπρεπε να είναι. Αυτή πρέπει να είναι η Σάσα Σταμάτη σίγουρα, παιδιά. Για αφήστε τα υπόλοιπα. Χωρίς ερωτές. Τι να σας πω. Τα κάνει κάτι τέτοια. Καταρχάς δεν πάει το παπούτσι με το φόρεμα. Όχι, όχι, δεν πάει. Ήθελε μπαρετούλα, κάτι να κάνει πιο... Και επίσης το μάκρος του. Δεν μπορεί να είναι πίσω μάξι και μπροστά μήνυμα. Παρά είναι, θέλει να υπάρχει πιο. Έτσι, πραπέστα βρε μάνα μου. Κάτι σε βρακάκι. Α, φαίνεται. Για να το πιάσει είναι. Είναι η Δούξα Νομικού που έτσι είναι αδύνατη και λεπτή φιγούρα. Είναι η Σάσα Σταμάτη, είναι η Νίκη Κάρτσονα ή είναι η Ευαγγελία Ραβανή. Αγαπημένη μου φίλη, το είπα με κλειστά τα μάτια. Είναι το Β. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι μου έχασες. Δεν έχει καμία σημασία. Συμμετοχή φταίει. Έτσι, έτσι. Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε για το σκορ μας. Είμαστε 3-1. Όχι, παιδιά. Μηδέν. Πάμε, παιδιά. Πότε θα πάμε στις κουραμπιέδες. Μετά. Τώρα πάμε σε break. Πάμε σε διαφημίσεις. Άρα να θυμίσω τα κορίτσια μου, τα αγαπημένα, ότι έχω να τους δώσω δύο υπέροχα δώρα να κερδίσουν για το 2014 για όμορφες και για περιποιήσεις, να αγαπηθούμε περισσότερο, να αγαπήσουμε δηλαδή πιο πολύ τον εαυτό μας. Μπορείτε να κερδίσετε ένα τεράστιο πακέτο προϊόντων Christian Dior, δύο νικήτριες μπορούμε να έχουμε. Οι δύο αυτές που θα τηλεφωνήσουν και θα πληκτρολογήσουν πιο γρήγορα από τις άλλες τον διψήφιο αριθμό που θα σας πούν στο τηλέφωνο. Τηλεφωνείτε στο 14748, ακούτε μια φωνή, σας λέει ένα διψήφιο νούμερο και αμέσως το πληκτρολογείτε. Οι πιο γρήγορες παίρνουν όλη αυτή τη σειρά, μάλλον από ένα πακέτο, με όλα αυτά τα προϊόντα Christian Dior. Πάμε σε διαφημίσεις. Μετά έχουμε το διαγωνισμό. Τι είναι αυτό? Επιταγή. Αντί για κουτιά, τι? Δοκιμασία του χαμένου. Οι δοκιμασίες μας. Είσαι ικανός να του έχεις βάλει και επιταγή. Δοκιμασία. Σήμερα η δοκιμασία θα γίνει μεταξύ σας. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε την επιλογή των κουτιών. Θα έχετε μπροστά σας δύο βασιλόπιτες που θα είναι κομμένες σε 8 κομμάτια. Νικητής είναι αυτός που θα μπει πρώτος στο φλουρί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Σήμερα έχουμε κατευθείαν από την Ολλανδία τους Chop & Jive, κυρίες και κύριοι. Θα είναι εδώ πέρα. Θάνατο, αλλά θα διαγωνιστώ με τη Μαρία στην ταχύτητα του έφρεσης του φλουριού. Δηλαδή της τύχης. Ναι. Θέλω όμως να σας προειδοποιήσω, όχι να σας θυμίσω, γιατί σε 20 λεπτά θα το έχουν κερδίσει δύο. Πρέπει να είστε εσείς οι τυχερές που θα κερδίσετε αυτό το μεγάλο πακέτο προϊόντων Christian Dior. Είναι make-up, είναι προϊόντα ομορφιάς, είναι κολόνιες, είναι νεσεσέρ. Είναι όλα αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας και με ένα μόνο τηλεφώνημα μπορείτε να το κάνετε δικό σας. Παίρνετε το 14748. Ακούτε το διψήφιο νούμερο. Πληκτρολογείτε γρήγορα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Οι δύο πιο γρήγορες θα κερδίσουν από ένα τέτοιο πακέτο. Λοιπόν, και τώρα, κάτι, αμέσως ποιος... μετά θα έχουμε τους Jump & Jive, οι οποίοι θα μας πούν το Jingle Bell. Βεβαίως. Οι Jump & Jive, παιδιά, είναι ένα συγκρότημα. Οι λάτρες του swing θα τους λατρέψουν. Βρίσκονται στο Half Note. Σε λίγο θα είναι ζωντανά εδώ. Μαζί με έναν tap dancer, ο οποίος χορεύει εξαιρετικές κλακέτες.
Και βέβαια τρία κορίτσια που θα σας θυμίσουν οι Andrew Sisters. Μικρέσουλ and Davis. Έτσι. Λοιπόν, όποιος κερδίσει το φλουρί, τι θα κάνουμε μετά. Θα σας πω. Εγώ κέρδισα. Ωραία. Καθαρά, αρχίζουμε. Δεν κατάλαβα γιατί ο ξαφνικός θάνατος. Αρχίζει η Μαρία. Το πρώτο. Oh. Μην το κάνεις για να φάμε μετά. Ναι, και άμα είναι. Μου κατέστρεψε. Το βάζουν από κάτω. Ή το βάζουν στη ζύμη. Στη μέση. Δεν είναι. Συνεχίζω. Δεύτερο κομμάτι. Ένα-ένα καλέ, να είναι πιο αντικειμενικό. Α, ναι, κάνε και εσύ να φάω και λίγο. Ωραία. Ναι, και μακριά σε εμάς. Λέγω αυτό. Μπράβο. Μην το κάνεις γιανιά. Δεν είναι. Δεύτερο. Άλλο ένα διάλεξε. Άλλο ένα. Στο επόμενο θα φάω. Δεν είναι. Πάω στο τρίτο. Εντάξει, καθαρά είναι τα χεράκια. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Αυτό περιμένουμε. Να! Πολύ τυχερή, έλα. Τέλεια! Τυχερή! Και τι κερδίζει αυτός που κερδίζει το φλουρί, ρε Νικόλα. Ήταν αυτό που κοστεί. Λοιπόν, μ' ακούτε. Αυτός που κέρδισε έχει τρεις ασυλίες που θα τις χρησιμοποιήσει όποτε θέλει. Να πω κάτι. Καλά, όχι, θα σκεφτώ και θα σου πω. Γιατί κάτι αυτό που μας έβαλες με τα κάλαντα να λέμε των φώτων, δεν είμαι σίγουρη, αλλά... Α, είναι ποινή όμως, ρε Μαρία. Είναι ποινή. Έχω ασυλία, ρε φίλε. Ναι, η ασυλία όμως είναι από το εδώ και πέρα. Για τις επόμενες, την έκανα εγώ την κάλαντο ποινή. Δεν την έκανα, άρα μπορώ να ζητήσω. Όχι, 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 μετά. Μαρία, να αφήσεις τις αβολιές το χρόνο που μας φεύγει τώρα, το 2013 με το 2014, να είσαι ένας καλός άνθρωπος, έτσι. Είμαι καλός άνθρωπος. Χωρίς αβολιές. Άμα κερδίσω και σκουραμπιέδες, ποιος με πιάνει. Εντάξει, λοιπόν, έχεις τρεις ασυλίες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τώρα. Σκουραμπιέδες. Πάμε για τις σκουραμπιέδες. Α, λοιπόν. Πάμε για τις σκουραμπιέδες. Λοιπόν, η στιγμή που η Μαρία Μπακοδήμου ζει και αναπνέει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χθες σε αφήσαμε να προηγήσει, έτσι. 19 εσύ, 13 ο Φώτης αν δεν κάνω λάθος. Γνωστά, υπενθυμίζει ο Γιώργος Ακρεμίδης που έχει μελετήσει το θέμα. Λοιπόν, σήμερα τι γίνεται. Σήμερα έχουμε του σεφ. Το κολπάκι εδώ είναι ότι η ψήφος κάθε σεφ είναι διπλή. Οπότε σε αυτή την επική αναμέτρηση της λευκής σκόνης πάνω στο ξύρο μπισκότο είναι, συμμετέχουν οι κύριοι Γιάννης Λουκάτσος, Διονύσης Αλέρτας, Ανδρέας Λαγός, Άκης Πετρετζίκης, Στέλιος Παρλιάρος και Βασίλης Καλίδης. Τέλεια. Ποιον κουραμπιέ επέλεξαν? Για να δούμε τις επαγγελματίες, τέλο! Η χθεσινή αναμέτρηση ανέδειξε προσωρινή νικήτρια την Μαρία με σκορ 19-13. Σήμερα όμως, 6 αγαπημένοι σεφ αναδεικνύουν τον μεγάλο νικητή, ψηφίζοντας με 2 ψήφους ο καθένας τον καλύτερο κουραμπιέ. Ο ειδικός δοκιμάζει τον κουραμπιέ. Λοιπόν, αυτός είναι λίγο πιο αφράτος, περισσότερο όπως μου αρέσει εμένα. Άρα πιο ψημένος εννοείς, πιο αφράτος ή δεν έχει σχέση με την... Πιο απράτο, δηλαδή τρίβεται λίγο, βλέπεις εδώ, τρίβεται λίγο περισσότερο, είναι λίγο πιο αφράτο το μπισκότο. Μάλιστα. Εντάξει, κάνει λίγο περισσότερο σαμπάτ σαμπλέ, δηλαδή αυτή τη ζύμη, τη βουτυράτη. Θα ψηφίσω βάσει της καλύτερης για το δικό μου γούστο υφής, αυτό εδώ. Πες μου 2-3 έτσι... Στοιχεία του κουραμπιέ που μόλις μπήκε μέσα σου. Λοιπόν, μόνο τη ζάχαρη καταλαβαίνω. Μόνο τη ζάχαρη, αλλά είναι κακό. Ναι, γιατί ούτε το βούτυρο καταλαβαίνω, το γάλακτος, ούτε το αμύγδαλο. Ούτε το αμύγδαλο, όχι. Ωραία. Άρα να καταλάβω ότι είσαι σχεδόν απογοητευμένος του κουραμπιέ αυτό. Εντάξει, τώρα έχω μια μικρή επίγευση βουτυρού, αλλά όχι τόσο έντονο που θέλω. Η ψήφος λοιπόν του Διονύση σε ποιον κουραμπιέ πηγαίνει? Πάει εδώ. Πάει εδώ γιατί. Έχω το βούτυρο, μπορεί να μην έχω το αμύγδαλο, αλλά εδώ δεν είχα τίποτα από τα δύο. Αυτό το κάνεις για κάποιο λόγο συγκεκριμένο? Για να φύγει πολύ ζαχαριάχνη. Α, ο ειδικός. Εδώ είμαι. Εδώ είσαι κατευθείαν. Λοιπόν, τραγανός, βουτυρά τη γεύση τόσο όσο πρέπει, ολόκληρα αμύγδαλα τα οποία τα λατρεύω. Κάτι έχει το οποίο δεν καταλαβαίνω από την αλήθεια, έχει ένα μυστικό. Ναι, είναι ένα μυστικό. Ένας από τους δύο έχει ένα έτσι, έχει μυστικό κάτι... κρυμμένο στη ζύμη. Ενώ είναι και τραγανός, παράλληλα έχει και κάτι το μαστιχωτό μέσα. Το οποίο δεν ξέρω, θα μας το πει αυτός που φτιάξει το συγκεκριμένο κουραμπιέ. Εγώ ψηφίζω αυτό το κουραμπιέ. Κάτσε άλλη μία, για να είμαι αντικειμενικός. Έχεις μπερδευτεί. Έχει εδώ μέσα, έχει... Εδώ μέσα κάτι έχει που καραμελώνει. Ναι. Και δεν μπορείς να το φας. Α, τόσο καλά. Ωραία. Και εδώ. Μήπως ήταν αυτό το σκουραμπιέ, λάθος.
Ρε Σιάκη, έχουμε και άλλο κόσμο μετά. Τι θα γίνει? Ναι. Α, έχει κάτι εδώ μέσα. Ναι. Sorry. Που σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό δεν έχω καταλάβει. Και οι δύο έχουν θέματα, έτσι. Α, έχουν και οι δύο θέματα, ακούτε Φώτη Μαρία. Και οι δύο έχουν θέματα και οι δύο έχουν πάρα πολύ ζάχαρη, δηλαδή πάνω από έναν δεν μπορείς να φας και με το ζόρι τρως τον έναν. Αλλά αντικειμενικά αυτοί είναι καλύτεροι γιατί θυμίζουν πιο πολύ κουραμπιέδες. Έχει μια νότα εδώ από πορτοκάλι και λίγο ξεφεύγει από το κλασικό κουραμπιά. Ναι. Και είναι και πιο αφράτος αυτός. Α, είναι και πιο αφράτος. Να μην πω τη γνώμη μου. Να πεις βέβαια, εννοείται, εννοείται. Ωραία. Οπότε νομίζω αυτός. Λίγο δοκιμάσαι εσύ, σε τους minimal μάγειρες. Κάτι σε έχει μυστηριάσει, θα έλεγα. Κάτι δεν καταλαβαίνεις. Έχει αμύγδαλο αποφλοιωμένο που εμένα μου αρέσει με τη φλούδα του. Είναι πεντανόστιμος. Κάτι αλλά... έχει μέσα που δεν κατάλαβα ακόμα. Νομίζω φλούδα πορτοκαλιού, κάποιο ζαχαρωμένο φρούτο. Αλλά είναι λίγο σκληρός. Λίγο σκληρός. Δεν είναι αφράτος πολύ. Αυτός ο κουραμπιές όμως είναι ο ορισμός του κουραμπιέ. Παρόλο που δεν έχουμε μάθει στους κουραμπιέδες να βάζουμε πορτοκάλι, για μένα είναι θεϊκός. Είναι αφράτος, μοσχομυρίζει πορτοκάλι και μοσχομυρίζει βούτυρο. Η ψήφος λοιπόν του Βασίλη Καλίδη σε ποιον κουραμπιέ πηγαίνει? Σε αυτόν. Σε αυτόν τον κουραμπιέ, στον κουραμπιέ της Μαρίας. Α. Τριαμβεύτρια της φετινής μάγης του κουραμπιέ είναι η Μαρία. Να έρχεται από πάνω. Κοίτα τα μερούλα μου. Αυτό. Η κουράπιε του. Είσαι και θα είσαι. Η κουράπιε του. Είσαι και θα είσαι. Η κουράπιε του. Τέλεια. Ναι, ναι, Facebook, φωτογραφίστε το, να το βάσουμε στη σελίδα. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν μου το πειράζει, θα το πάρω σπίτι. Θα το πάρει σπίτι. Ναι. Άρα σε κανέναν άνθρωπο καλή, δεν το πάρει σπίτι. Έχω τι βασιλόπιτες, το πάω στα παιδιά μου να δουν ότι είμαι και θα είμαι. Η κουράπιε εδώ. Όχι, γιατί τα παιδιά μου δεν τα τρώνε τα φαγητά μου, τρώνε από όλες τις άλλες μαμάδες, γιατί εγώ δεν με κάνω καλά. Να. Σε έχει βγει το κόμπλεξ, κατάλαβε από πού, που έλεγε ότι τώρα οι σεφ θα περισυφίσουν το φόντι. Σκεφτόταν τη Μήτρικα από πριν. Τώρα θα τα λουστεί, δεν θα μεγαλώσει ο Γιωργάκη, δεν θα αρχίσει η εφηβεία, δεν θα αρχίσει η απόρριψη. Λοιπόν, έλα, πάρε το βραβείο σου. Έτσι. Θα σε ευχαριστώ, σεφ, πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Να σε πάντα καλά και να διαλέγετε τέτοιες ωραίες δημιουργίες σαν τις κουραμπιάδες στους δικούς σου. Τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας υποσχεθήκαμε ένα συγκρότημα από το εξωτερικό. Ναι. Ένα συγκρότημα που έχει έρθει κατευθείαν από την Ολλανδία και θα τραγουδήσει για εσάς. Βρίσκονται εδώ για λίγες μέρες στην Αθήνα και φέρνουν τις γιορτές, όλες αυτές που θα θέλαμε να έχουμε και να είναι τόσο χαρούμενες. Μαζί τους ένας εξαιρετικός tap dancer που θα χορέψει ζωντανά κλακέτες εδώ στο στούντιο. Παρακαλώ πολύ, Jump and Jive!
snow in the one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way, laughing bobtails ring, making spirits bang. Oh, what fun to ride and sing and playing songs that ring. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, I don't mind the dawn. Bring your coats and hats, you look like cats. I bring my horn to keep me warm. I'm in Mexico, we have got no snow. I'm in Mexico, put a round okay, hear the music play. Every time we sing, tequila glasses ring. Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year, of course, as well. When you came in Greece? Pardon? When you came in Greece? When I came in Greece, well, we came about 2 days ago. Έχουν έρθει εδώ και 2 μέρες. Is it your first time here? No, it's the third time. Είναι η τρίτη φορά που έχουν έρθει στην Ελλάδα. The third time is getting an addiction. Γίνεται εθισμός. Και θέλω να πω ότι θα τους βρείτε μέχρι τις 5 του μήνα στο Half Node. Σε αυτήν την έτσι. It's exactly right what you're saying there. You understand? I don't understand a word. I don't understand. Yeah, but you're performing in Half Note. Explain. Explain them. Explain. Λοιπόν, θα τους δείτε στο Half Note, στο υπέροχο μέρος στο Metz, να τραγουδάνε swing και να κάνουν αυτές τις βραδιές τις εξαιρετικά γιορτινές μέχρι τις 5 του μήνα, έτσι δεν είναι? Μέχρι τις 5, ε? Σωστά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Θέλετε να πούμε χρόνια πολλά. Να ζητήσω μια χάρη. Μια χάρη, μια χάρη. Γρήγορα, γρήγορα. Μπορώ. Προλαβαίνω. Ωραία. Να κάνεις κλακές, όχι. Can you do a solo tap dance? A little solo. Χορεύει εξαιρετικές κλακέτες. Έχει κάνει διαγωνισμούς κλακέτας σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να μας δείξει έτσι, να ακούσουμε ακαπέλα ένα tap dance. Can you do that for me? Without music? Without music, is it possible? Yeah. It is? Ωραία. Κλείστε τη μουσική. Κλείστε τη μουσική. Ωραία, πάμε. All right. Come on, baby. Έλα τώρα να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να αποχαιρετήσουμε το 2013. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, I hope you are very lucky because you are the last group that you are coming to our show for the year 13. Yeah, we're very happy. We're very happy. Είναι πολύ χαρούμενοι κιόλας που μας κάνουν αυτό. We're very happy to play in a Half Note as well. So είναι πολύ χαρούμενος που παίζει τον μέχρι την επόμενη. Θα είναι μέχρι την άλλη Κυριακή στο Half Note. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Νομίζω πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αγαπημένοι μου συνεργάτες, να δούμε πρώτα τους νικητές.
Λοιπόν, τα κορίτσια που κέρδισαν τα προϊόντα Christian Dior και θα υποδεχτούν το 2014 λαμπερές και όμορφες είναι η Μαριάννα Νικολάου και η Χριστίνα Θωμοπούλου. Να είστε καλά, να έχετε μια καινούρια υπέροχη χρονιά, να αφήσετε πίσω τα παλιά και να ξεκινήσουμε όλοι με δύναμη και με θετική ενέργεια να πάνε όλα καλύτερα. Λοιπόν, καλή χρονιά. Να δούμε όμως και τους νικητές που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία το ξημέρωμα στο City Link. Είναι ο Βασίλης Πριόβολος, η Δάφνη Σπυροπούλου, η Γιάννα Ιωακιμίδου, ο Κωνσταντίνος Βοβός, η Κατερίνα Κοντοβασιλάκου. Λοιπόν, ευχόμαστε τα καλύτερα. Να πούμε και στους συνεργάτες εδώ, καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά, στις οικογένειές μας, στους αγαπημένους μας. Ραντεβού πάλι. Του χρόνου. Εντάξει, ναι, τίποτε, ερχόμαστε μεθαύριο. Να είστε καλά, να περάσετε μια ωραία από το χρονιά, με αγάπες μόνο. Γεια σας.